Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στο Νίκο. Χρόνια πολλά στην Νικολέτα. Στην κόρη μου, χρόνια πολλά. Πέστα ρε φίλε, πέστα, θα πω εγώ. Χρόνια πολλά. Νίκος Μοσχοβίτης. Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκος Ακελαρίδης. Νίκος Παπαδόπουλος πάλι. Ποιος πια άλλος. Ποιος είναι ο δεύτερος. Του Άρη. Α, του Άρη, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι, ρε, ο Νίκος του Παπαδόπουλος. Γιώργο Παπαδόπουλο δεν έχουμε. Πού είναι το πιο... Είχαμε μόνο από το λόγο, ναι. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Αγίου Νικολάου σήμερα, 6 Δεκεμβρίου. 6 Δεκεμβρίου κάποτε είχες κερδίσει τον Ολυμπιακό με 6-1. Και την ΑΕΚ, και δεν το λένε, είναι σπάνιο το να κερδίσει την ΑΕΚ γι' αυτό. Στην Αθήνα. Πού με στο λέω, στο ΑΚΑ, την ΑΕΚ. Που είχε λίγο κόσμο, ήταν κυκλισμένο. Σάββατο. Με Αλεξανδρίδη. Και Μαλιούφα. Φοβερά πράγματα. Ωραία λάσπη στις αίρες. Βίντεο στο ΠΑΟΚ 24. Ωραία φωτογραφία. Τι διαφήμιση έχει ο ΠΑΟΚ στη φανέλα. Κοπλάμ. Προπό. Προπό. Και ο Ολυμπιακός. Τράπεζα Κρήτης. Ο Τσαλουχίδης έπαιζε τον Ολυμπιακό τότε. Ναι. Πόσα χρόνια έπαιζε. Ωραία φωτογραφία. Μπανιώτης. Σίγκας. Γκολκίπερ στον Ολυμπιακό, Πλίτσης. Μάλλον, ε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα με Τρόικα. Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου από την Θεσσαλονίκη, όπου έχει μια σχετική παγωνιά. Όχι και φοβερά πράγματα, αλλά έχει λίγο κρύο. Έχει λίγο κρύο. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι και τις 12 και να σας δώσουμε... Αλλά 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο μεγάλος διαγωνισμός της ημέρας. Πρέπει σήμερα να τα δώσουμε όλα, να τελειώσουμε. Μάριε. Ναι, εισιτήρια πώς σήμερα. Άλλα 5 μέσα από την εκπομπή. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. 5 εισιτήρια. 5 εισιτήρια. Στις 12 θα γίνει η κλήρωση. Ακούω φίλους που έχουν κάτι μικρό προβλήματα μέσω του ίντερνετ. Κάτι κολλήματα, κάτι αυτά, κάτι δυσκολίες. Δεν ξέρω τι γίνεται σε ουρές σήμερα. Εκδοτήρια αυτά φάνηκε να δεν πάει κανείς, ε. Από το ίντερνετ. Λαός του ΠΑΟΚ. Το ίντερνετ. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχει λίγο κόσμο. Ουράρε Σωτήρη, λίγο σωματικά, λίγο τέτοιο. Καλημέρα, καταρχάς για το κούρεμα. Με ισορροπίε καλά, για το κούρεμα. Επιτέλους έγινε άνθρωπος. Επιτέλους έγινε, γιατί είχε γίνει τελευταίες. Ένα θα δει σήμερα του Ηρακλήδη. Στον τέρμπι με τον Άρη. Τον άλλον τον Άρη. Έτσι. Δεν δίνω εισιτήρια γι' αυτό εγώ. Γιατί? Δεν δίνω γι' αυτό, γιατί τώρα είναι αστείο, έτσι. Στον Ηρακλή δεν έχει εισιτήριο έτσι. Κούτρα. Σήμερα είναι το μεγάλο μάτς. Ένα μάτς. Έρχεται η ομάδα σήμερα. Έρχεται. Να πω καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να πω καλημέρα καταρχάς. Να πούμε χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Και να το δώσω λίγο ακριβώς πώς είναι, έτσι, γιατί δεν μου αρέσει έτσι. Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε και σήμερα. Γιάννα Κοϊμπρενό, Τετάρτη, είναι κοντά μας και θα κάνει τα μαγικά του στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερο τη καρδιά σου. Δίπλα μου στα δεξιά μου είναι η ήρεμη δύναμη τη εκπομπή. Αυτό τη κυρία Εύη έμεινε πλέον. Δεν σε λέω Δημήτρη. Όταν φωνάζω ήρεμη δύναμη θέλω να γυρίζει εσύ τέλος. Κανείς άλλος. Ο Λεοντιάδης έπεσε το 87, ε. Τώρα τον πήρες. Σοβαρά ήταν τα πρώτα παιχνίδια. Έπαιρνες παίχτη Δεκέμβριο τότε, όχι Ιανουάριο. Α, το Δεκέμβριο ήταν. Μάλιστα. Ναι. Αχα. Το Χάρη τον Πανιώτη, ναι. Ολυμπιακός. Μαζί με το πακέτο με τον Λίμπρες. Με τον Ντάις. Τι κάνει ο Ντάις καλά είναι, θέλω να τον δω. Εισιτήρια στο γήπεδο του Πανσεραϊκού τότε 10.827. Να σου πω κάτι, δεν θυμάμαι μάτσο μας του Πανσεραϊκού. Ας το αυτό. Πανσεραϊκός. Τα πιο πολλά είναι καράκι. Προχθές, παιδιά, μπράβο στην αθλητική. Τώρα πάμε από το ένα στο άλλο. Ό,τι να είναι, δεν πειράζει. Εντάξει, okay. Αθλητική Κυριακή έχει καθιερώσει ένα πάρα πολύ ωραίο Σωτήρη, το βλέπεις. Κάνει από κάθε μάτσο που. Όχι από κάθε μάτσο. Από ό,τι έχει υλικό από κάποιο μάτσο, δείχνει παλιό μάτσο. Έδειξε λεβαδιακό ΣΑΕΚ με πατίκα και τσάνα. Παιδιά. Καλά, και έχω και φωτογραφίες τέτοιες, έτσι. Έχω το λεβαδιακό αφίσα από το μπλεκ και από το αγόρι που είναι πίσω όλα πράσινα.
Λεβαδιακός Ολυμπιακός και είναι πίσω όλα πράσινα. Καταπράσινα όλα. Λεβαδιακή. Κανονικά. Βάζει τον γκολ ο Τσάνας ο Κώστας, ισοφαρίζει και γίνεται, τρέμει η κάμερα, ακούγεται ο κόσμος πιστεύω μέχρι την Πελοπόννησο ας πούμε. Άλλα χρόνια, εκεί το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό, ομορφιά ατελείωτη, έτσι, με έδρες και με οπαδούς Λεβαδιακός φουλ, κατά πράσινο. Και έχουμε εικόνα και εδώ πέρα Λεβαδιακούς, στο Καφτατζόγλιο ας πούμε 350 άτομα, 400, στην Τούμπα, στο Πέταλο 200 άτομα Λεβαδιακή, ας πούμε 250 άτομα Λεβαδιακή. Τώρα πάνε 300. Παίζει και το Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, να το δώσω ακριβώς όπως είναι η γιορτή. Να δώσουμε εισιτήρια. Σήμερα. Καλημέρα στον Τόλι και στον Παύλο. Οι πρώτοι φίλοι που συμμετέχουν. Α, πάντως σε εμάς, Δημήτρη, να φύγει κατά. Εντάξει, μωρέ. Εκεί, μάρκαρε, μπράβο, ρε γιγαντά μου. Πήγε το Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων και Νικολάου Νεομάρτυρος Καραμάνου. Έτσι, αυτή είναι η. Ναι. Να πούμε χρόνια πολλά και στον Τάσο τον Καραμάνο. Τάσο, τον Καραμάνο, στο παιδί, ο πρώην το τρομί του. Πορτογαλία πρέπει να παίζει. Αυτός, εγώ πήγα να σου πω Βέλγιο. Πορτογαλία είναι αυτός. Ναι. Πού, δεύτερη κατηγορία ή στην πρώτη σε καμία. Πρώτη νομίζω. Αναστάσιος δεν είναι το παιδί. Ή κάνω λάθος. Πιστεύω. Καραμάνος. Ναι. Τον πήγαινα αυτόν ρε εσύ. Τον πήγαινα τον Καραμάνο. Εντάξει, λίγο θυμούσα, τον πήγαινα, εντάξει. Δεν έμοιαζε πολύ, δεν θύμιζε λίγο. Τι θέση παίζει. Του Παναθηναϊκού ρε εσύ, που πήρα την τρία από τον Αστέρα. Τον Αντωνίου. Όχι, ρε εσύ. Ποιο είναι το παιδί, Κουρμπέλης. Κουρμπέλης. Λίγο Κουρμπέλης. Τι θέση παίζει ο Καραμάνος. Τι είναι. Πολύ καλό. 8, 9, 10, 11, τι είναι. Α, να σου πω, λίγο Μπακασέτας. Λίγο Μπακασέτας. Λίγο Μπακασέτας. Μου κάνει κάτι ανάμεσα σε Κουρμπέλη και Μπακασέτα. Κουρμπέλης δεν τους κάνει λόγο φάτσας. Ναι, κοψιάς και κοψιάς. Κάτι σαν Μπακασέτας. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Να είναι καλά το παλικάρι, χρόνια πολλά. Είναι κολλά του Καραμάνου σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά σε όσοι γιορτάζουν. Ελπίζω, νομίζω έχουμε εδώ πέρα Νικολάδες, δεν έχουμε τουλάχιστον βέβαια. Δύο. Βέβαια. Τουλάχιστον δύο. Νίκος Μουσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Ποχ, ειλικρινά είμαι έτοιμος για πολύ κράξιμο σήμερα. Δηλαδή θα είμαι διάθεση για κράξιμο. Αν δεν. Δεν κοροϊδεύω. Σε τέτοια διάθεση. Δίπλα θα φάνε πάλι. Ρε εσύ, πάλι δίπλα θα φάνε. Ξέρεις, εδώ, Δημήτρη, τι ωραία θα ήταν να είχαμε. Καμιά δεκαριά, ας πούμε. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Γιώργος. Όπως καλημέρα Σάββας. Ναι. Δηλαδή, σήμερα, τι θα έτρωγες εδώ πέρα, τι θα είχες. Δηλαδή, καμιά 7, 8, 10 κουτιά. Σαν το Σωτηρή. Σαν το Σάββα κανείς. Χθες, ξέρεις τι έφερε ο Σάββας, ο Παοξής, ο οδηγός του Άστο άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Τρεις κούτες Τερκενλή. Σωτηρή το άνθρωπος δεν παίζεται. Ναι, αλλά δεν έφερε αλμυρά. Στη Σάβα ένα τυροπιτάκι είναι αυτό. Κάτσε, είσαι χαζός. Μία κούτα αλμυρά, αλλά σαλόν μπατέ και τα άλλα τα μικρά με το φουντουρά. Όχι, ρε, πολύ ωραία αλμυρά έφερε ο άνθρωπος. Ε, παιδιά, μην είμαστε. Ένα τυροπιτάκι, ένα αυτό κάτι. Εντάξει. Τζελάλ Μπαγιάρ, ο τελευταίος Τούρκος πρόεδρος που επισκέφθηκε την Αθήνα το 1952. Έλα, ρε. Ωραία, έρχεται και ο Ερντογάν αύριο. Αύριο, έτσι. Τρεκαυτό διήμερο στην Αθήνα, βέβαια, γιατί εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη. Η Φτωχομάνα, η Βλαχούπολη, μια χαρά είναι. Τρελά μέτρα. Σαν σήμερα, μην ξεχνάμε, είναι. Σήμερα δεν ξεχνάμε ποτέ τη μέρα, έτσι. Ναι, σαν σήμερα δολοφονήθηκε από αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, έτσι. Ο έφηβος Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Και σήμερα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις. Τι καλώς. Λοιπόν, εισιτήρια πες 5. Υπάρχουν επίσημα τις απεργίες, θα τις κόψουμε και τα λοιπά, το αριστερό κίνημα. Ναι. Α, αυτά, ούτε και αυτά λες τίποτα. Ναι. Αν δεν έχουν νόημα, φυσικά. Πάνε... Ναι. Τι? Κοίταξε, άκου να σου πω. Το πιο καλό είναι... Αν να κάνεις απεργία εσύ και να κάνω εγώ με τον Παπαδόπουλα 5 ώρες εκπομπή και ο δασκαλάκης να κανονικά να κάνει εκπομπή, όχι. Εγώ σιγά μην κάνω απεργία. Όχι. Ναι. Εσύ σε ποιο είσαι κλάδο ανήκεις και μπορείς να κάνεις απεργία, για πες. Κάνουν απεργία, ανακοινώνουν απεργία. Ποιοι για να κάνεις απεργία. Εγώ δεν είμαι συνδικαλισμένος, δεν είμαι πάντα πιθανά. Όχι. Εγώ με αυτά που κράζει. Όχι. Εγώ με αυτά που κράζει ο Τσαλτίδης. Οι συνδικαλιστές, ή το ένα ή το άλλο. Τεχνικοί, χολύπτες. Εγώ ξέρω, φίλε Τσαλτίδη, εγώ ξέρω ότι για σένα έχω κάνει εγώ μόνο φέτος περίπου 16 ώρες ακόμη παραπάνω. Κάνε με το Ραπτόπουλο να συνδικάτο, ρε. Ναι, κάναμε, ρε. 16 ώρες δεν καλύπτουν τις αργοπορίες σου. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, ήσουν αποστομωτικό. Περίμενε λίγο, αν βγάλει λίγο το μάτι. Πιο λίγο καφέ. Ήσουν αποστομωτικό. Βάλε, βάλε πρωτοσέλιδα, το μάτι. Πρωτοσέλιδα, πρωτοσέλιδα. Πάλε πρωτοσέλιδα. Δεν ξέρω τώρα πώ βγάλει. Πολιτικό πρωτοσέλιδο, θα τον ξεφτυλίσω τώρα. Γιατί λέει κάθε φορά που λέει εδώ, λέει είσαι δεξιός! Ναι, εντάξει, ρε, τα βάλε. Πού να τα βάλω, μωρέ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να βάζει πρωτοσέλιδα, να βάζει πρωτοσέλιδα. Α, τα βοηθήσω εγώ. Α, τα κάνω εγώ. Άμα δεν ξέρει Δημήτρη, α, τα βοηθάω εγώ σε αυτά. Μου λε, βοηθάω εγώ. Γεια σου, ρε, δασκαλάκι, γίγαντα.
Τι έκανε στο. Χθες, πρέπει, λογικά, δεν μου λες. Να πω κάτι, χωρίς να ξέρω. Έχασε ο Άρης στο μπάσκετ. Αφού ποτέ παίζει, χάνει. 69-67. Αυτό είναι παλιό ανέκδοτο. Το έβλεπα λίγο. Εντάξει. Σημαντική βελτίωση. Από τους 30 πόντους του Προμηθέα. Παίρνει όμως... τον Κολοβέτσκι όμως. Από το, του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι. Ανακοίνωσε η συμφωνία Κολοβέτσκι. Ναι, παίρνει τον Κολοβέτσκι, είπα. Ναι, ναι. Φεύγει ο Πέντε και παίρνει τον Κολοβέτσκι. Λοιπόν, παιδιά. Διάβασε. Ριζοσπάστης. Έλα ρε. Μασιτικ... Ξεφτυλισμένε. Εδώ όλη αλήθεια. Μασιτική απάντηση των συνδικάτων σε κυβέρνηση εργοδοσία. Κάτω τα ξερά σας από το δικαίωμα στην απεργία. Πάρτε από το τέτοιο. Εντάξει, περίμενε καλύτερο. Και τώρα να δεις το καλύτερο. Τι κάνεις χειρονομίες, δεν ήρθαμε πρωί πρωί εδώ πέρα. Να έχω από πάνω ένα μου κάνει υποποδάχτυλο. Με κυβέρνηση αριστερή υπάρχει πρωτοσέλιδο εφημερίδας που λέει όμοιροι του Κουκουέ και του Φίλη. Μέγα φιάσκο του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε πίσω, παρένθεση, άρον-άρον, κλείνει παρένθεση, τη ρύθμιση για τις απεργίες. Η δεξή τα λένε για αυτά. Αυτά είναι η δημοκρατία. Η καραδεξή είναι αυτή. Όχι. Η δημοκρατία είναι πιο. Έχεις μείνει λίγο πίσω. Ποια? Έχεις μείνει λίγο πίσω, λέω. Η δημοκρατία. Έχεις μείνει λίγο πίσω, ξαναλέω. Ναι, τι είναι η δημοκρατία. Κάτσε. Περίμενε, εδώ τι λέει. Όμοιροι του Κουκουέ και του Φίλη. Μην ξαναπείς ότι είναι αριστερή αυτή που λέγουν. Ναι, αλλά. Που είναι αριστερή, γιατί... βγάλαν πρωτοσέλιδο σήμερα. Εγώ είπα για την εφημερίδα. Οι αριστεροί βγάλαν πρωτοσέλιδο, ακούς! Ναι. Το παγωμένο φιλί Κυριάκου Ντόρας. Έπειτα από τον μπλόκο. Το ναι, Αλεξέ. Σε νιώθω. Για πες, Δημήτρη, διάβασε αυτό. Καλεσμένη στο συνέδριο της Νουδού ο Ολυμπιονίκης Πετρούνιας. Α, Πετρούνιας στους Κρίκους είναι. Ο Ράμφος. Ο Ράμφος είναι ο. Και ο Μαρκουλάκης. Γιατί μας έβαλε στην πρωτοσέλιδα. Ο Ράμφος είναι μόνο. Τα μπέρδεψε τώρα λίγο. Έφοδοι σε σπίτια που νοικιάζονται μέσω Airbnb. Δηλαδή από ελεκτές της ΑΔΑΕ, του Υπουργείου Τουρισμού και, της... γιατί και μαμουνιά, την Οικονομική Αστυνομία. Γιατί κάποια είναι μαμουνιά. Είναι κάποια μαμουνιά. Μάθατε τι γίνεται με την φοιτήτρια που αυτοκτόνησε εδώ απέναντι. Ναι. Μάθατε. Α, που είχε γίνει πέρυσι αυτό. Λέχει λίγους μήνες. Πριν 8 μήνες, ναι, κάτι. Τι έγινε. Τι καταγγέλλεται. Τι καταγγέλει η μητέρα της. Ότι δεν είχαν τραβήξει. Και για την εκβίαση θα τη βγάλουν και γι' αυτό η κοπέλα. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Βιντεάκι αυτό με σεξ που λέμε. Ωραία, προσοχή, φίλε. Προσοχή. Παιδιά, προσοχή. Τα λέμε. Ναι, δεν ο άλλος έστειλε την κόρη του να σπουδάσει στην Καλαμάτα και την είδε στην τηλεόραση με κουκούλα στο Χονγκ Κονγκ. Ναι, είπε η κοπέλα να τη σάμω, με τη Λίνη, που μου είπε. Τη Μιτιλίνη. Το μοντέλο, με τη Μιτιλίνη. Να... ναι. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Καλή μέρα, παιδιά. Μακάρι να κερδίσω σήμερα καλή εκπομπή. Για το εισιτήριο του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26. Πρώτη... δίνουμε 5 εισιτήρια. Έτσι, 5 εισιτήρια και να δώσουμε και ένα δώρο ακόμη και Αγίου Νικολάου. Σήμερα γενικά έχουμε μπει γιορταστική περίοδο. Κάτι έχει η ποιότητα, λίγο έχει ανέβει. Ναι. Λοιπόν, και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγή ή πρεσβειοποίηση με σκελετό τιτάνιουμ από τα Opticon Express. Γιατί πρέπει η διοίκηση του Ολυμπιακού να τιμωρήσει τον νεαρό στόπερ της, Δημήτρη Νικολάου, με τουλάχιστον για 3 μήνες προπόνηση με την ΚΑΠΑ 13. Τουλάχιστον, εγώ αν ήμουν διοίκηση του Ολυμπιακού, θα τιμωρούσα τον Δημήτρη Νικολάου, τον 19χρονο στόπερ, με προπόνηση για 3 τουλάχιστον μήνες με την ΚΑΠΑ 13. Για ποιον λόγο? Λες τον λόγο, 3 λεξούλες είναι, έτσι. 2 με 3 λεξούλες. Άμα θες την κάνεις και με 15 με 20 την απάντηση. Οκ. Okay. Στο FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526. Όπως διεκδικείς τα 5 εισιτήρια για τη ματσάρα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Κυριακή 7.30 στάδιο Τούμπας. Εκεί θέλει και ονοματεπώνυμο και η απάντηση. Μ' άρεξε πόσο δίνει τον Άσο. Πρέπει να έχει πάει πόσο, 1.25. Έχει πάει, δεν ξέρω πότε άνοιξε. 1.55 στο στοίχημα. Λες και παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Δημήτρη, να πω κάτι. Χωρίς να θυμώσουν και να παρεξηγηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Του Παναθηναϊκού, συγγνώμη. Δεν έχω κανένα, ξέρετε, Παναθηναϊκό και έχω στηρίξει και έχω κάνει και τα πάντα, ας πούμε. Και βιβλία έχω δώσει του Παναθηναϊκού ιστορίες εδώ πέρα. Από ναι, 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 τα πάντα, μην παρεξηγηθείτε, ναι, ναι. 3-0 στο 35. Στο 38. Δεν ξέρω. Ξανά έγινε και πρόπερση με τον τώρα αυτό 3-0. 3-0 στο 35 δίνω εγώ. Δεν ξέρω πώς θα λήξει. 3-0 στο 35. Λόγω, καταλαβαίνετε γιατί, έτσι. Το καταλαβαίνετε, προς Θεού, ένα τόνο σεβασμό στον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Okay. Ναι, δεν... στο Ζάετ, στο Ρότσα και στο Μπουμπλί. Δεν είχα πει κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, πέρυσι. Είπα ότι θα το παλέψει ο Παναθηναϊκός. Α, όχι, έκανε τη ζημιά, όντως.
Ποια ζημιά, ρε. Τρία στο πρωτάθλημα και τέσσερα στο κύπελο έφαγε. Ποια ζημιά έκανε. Πέρσι πότε είναι με το Μολίντζ, εσύ που σε παίρνει εδώ πέρα μέσα. Στα πλέον που τίποτα. Αδιάφορο παιδί. Αδιάφορο παιδί εκείνο εκεί. Σε εκείνο εκεί. Θυμάμαι, δεν είχα πει τίποτα. Που το βλέπαν όλοι οι παοξίδες. Αού, αυτά, καλαμπούρι τέτοια. Είχε γονατίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ το βλέπω αυτό. Είναι μετά το, είναι το πακέτο εκείνο τον αγώνα με το, με το κουτάκι, δεν είναι. Στα playoff. Ναι, στα playoff, με το κουτάκι στον Ήβιτς, ναι. Έχεις παίξει ποτέ playoff εσύ. Στην πρώτη κατηγορία. Είχα, στο Λύκειο, Δευτέρα Λύκειο. Για ποιο μιλάς, γιατί μιλάς. Sorry, νόμιζα για μάλες, να έχεις παίξει εσύ ποτέ. Συγγνώμη, αγόρι μου. Κακιούς Παπαδόπουλο. Ρώτησες δεύτερο πρόσωπο. Κακιούς Κουντουράκη, Παπαδόπουλο κτλ. Λανέ και τέτοια. Νόμιζα, ρώτησες για μένα σαν Μάριος. Λέω στο, στο Λύκειο είχαμε κάνει. Στο σχολικό είχα παίξει. Με το 8ο Λύκειο είμαι. Καλό ήταν, Μάρι, καλό. Καλό. Δεν κατάλαβα τι είπες. Για να σκεφτείτε λιγάκι, για να πάμε στο break, ένα θεματάκι το οποίο το συζητήσαμε. Τι έβαλε στο quiz σου. Για ποιον λόγο ο Δημήτρης ο Νικολάου πρέπει να, να τιμωρηθεί από την διοίκηση του Ολυμπιακού με τουλάχιστον 3 μήνες προπόνηση με την K13, όχι την K19, όχι την K15, την K13, για ποιον λόγο. Με αφορμή κάτι που συμβαίνει στο χθεσινό παιχνίδι. Δείξτε μου. Ο φίλος δεν. Α, ναι, Κυριακό, τα γυαλιά, πρέπει να απαντήσεις αυτό όμως. Δηλαδή δεν μπαίνεις έτσι με γυαλιά ονοματεπώνυμο. Sorry, το είπα. Έτσι, καλημέρα δεκτή σε όλους, καλημέρα Μάριο, ναι, ωραία. Εκτός αν βγαίνει κομμένο, Κυριακό. Έτσι, πρέπει να απαντήσεις για να σε βάλω στη, να μπει στην κλήρωση, να σε βάλουμε. 8-17 γράφει, Άλεξ Σίλβελ, καλημέρα, χρόνια πολλά στον μεγάλο Νίκο Μακμπρέιν, drummer των Iron Maiden, τσομπάνιδες, Δημήτρη και Χρυσάνθε. Μάριο, κανόνισε από τώρα... Ο Μακμπρέιν δεν πέθανε. Νομίζω πέθανε πριν λίγα χρόνια. Εβδομάδα αφιέρωμα στη δεύτερη μεγαλύτερη μπάντα που έβγαλε η Ελλάδα μετά τους Rotting Christ. Τους Θεσσαλονικής Firewind. Ναι, ναι. Και από τώρα... κάνε καμιά κλήρωση να γεμίσει σε μεσχέρα. Περιμένω σχόλιο για τη μεγάλη Bayern και το ξεμπρόχιασμα των πετροδόλαρων με τον κλόουν Neymar. Σιγά ρε φίλε. Σιγά. Καλά, περίμενε ρε φίλε. Σε αδιάφορο παιχνίδι. Περίμενε μωρή και εσύ. Σε χαβαλέ παιχνίδι τώρα. Ναι, ναι. Άντε πάρε που έχει τον Φορ, τον Βλαχοχωριάτη, τον Πολωνό, με το μαλλί Τζούλια Αλεξανδράτου. Αν είναι δυνατόν ρε φίλε. Έβαψε το μαλλί του. Ο Χωριάτης ο Πολωνός με μαλλί Τζούλια Αλεξανδράτου. Φίλε, πώς γίνεται. Θα τον είχα δει στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή έτσι θα έμπαινα μέσα εγώ, θα έλεγα εσύ βγες και με πιάσει αστυνομία. Βγες, φύγε. Βλαχοπολωνέ, Χωριάτη, με το μαλλί Τζούλια Αλεξανδράτου. Βέβαια και ο Πάοκ Σωτήρη μου έχει βαψομαλιάδες, αλλά δεν τα λέτε. Άλλο έτσι μαλλί. Ποιον έχει ο Πάοκ τώρα, ρε. Κανένα. Άλλο, καμία σχέση. Και που λένε. Γιατί ο Λεβαντόφσκι έκανε την δεκαπάζ. Τζούλια Αλεξανδράτου, αγόρι μου. Αυτή είναι το χρώμα. Η χρωματοβαφή. Τζούλια καμία. Κούκλα. Κουκλάρα και έρωτα, εντάξει. Εννοείται. Με συγκλονιστική συνέντευξη πού. Συγκλονιστική. Στο Μένιο. Το εννοώ. Στο Ζαγόρα. Α, ναι. Της λέει από μικρή τι θέλεις να γίνεις. Και λέει από πολύ 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 μικρή, ναι. Κατάλαβα ότι η Τζούλια, ναι, ήταν γεννημένη, ναι, για να βγάλει λεφτά. Άντε καληνύχτα. Λοιπόν, θεματάκι για να κερδίσουμε χρόνο. Συμφωνεί και ο Δημήτρης Καλάκης. Κατάλαβα που είσαι εσύ, Άλεξ Σίλβερ. Rotting Christ και ναι, μπαντάρες και οι δύο. Σαφώς είμαι πιο πολύ Rotting Christ, έτσι. Από Firewind. Πιο πολύ είμαι Rotting Christ, νομίζω, νομίζω. Λοιπόν, ανάμεσα στους δύο αυτούς δηλαδή. Ινάκη. Είναι υποψήφια, θα δώσει σκληρή μάχη για να πάρει Όσκαρ στα Όσκαρ πορνό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος? Είναι υποψήφια, είναι Ινάκη, ορίστε. Φέρε, ρε, μάνα, δεν πρέπει. Με τι ασχολείσαι, δεν σπίτι, δεν είσαι, είσαι και παντρεμένος. Είσαι παντρεμένος, πρέπει να. Λοιπόν, στην κατηγορία Most Spectacular Boobs. Δηλαδή τα πιο εξαιρετικά ενθουσιώδη στήθη. Σήμερα το πρωί. Εκεί που πάω στο μαγαζί, που παίρνω ρε παιδί μου γάλα, εφημερίδες, αναψυκτικά, τσίχλες, σοκολάτες, τα παιδιά εκεί, τους καλημερίζω και τους τρεις, τα αδέρφια, είναι δύο κοπέλες που είναι. Η μία είναι φίλη μου και η άλλη είναι γνωστοφίλη μου. Και κάνω σχόλιο με το ένα τα παιδιά για την Ίνα Ινάκη. Και τι λένε και οι δύο οι κοπέλες, Σωτήρη Δασκαλάκη. Έλεος. Όσκαρ σε πορνό, τι γελιότητες είναι αυτές. Με αυτή τη γυναικεία την απαξίωση, ξέρετε. Αξίζει. Τις δικαιολογίες αυτές τις δύο κοπέλες, ναι ή όχι. Και τι γυρίζει μία κυρία γειτόνισσα που τη βλέπω εκεί πέρα το μήνα 2-3 φορές. Η γυναίκα 59 ετών. Τι γυρίζει και μου λέει. Παιδιά, τώρα έγινε αυτό, έτσι. Πριν 45 λεπτά. Μου λέει, Σωτήρη, για Όσκαρ αγόρι μου είμαι εγώ. Που τα τελευταία 10 χρόνια με τον άντρα μου υποκρίνομαι οργασμό. Τα σχολιάζετε αν θέλετε. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε τριμήτερη. Στις 12.05 από εσάς
θα κερδίσουν εισιτήριο για την Τούμπα. Κυριακή βράδυ, 7.30, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 1.55 δίνει ο Άσος. Άσχετο αυτό. 5 λοιπόν τυχεροί κερδίζουν εισιτήριο και θα είναι το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα. FM γράφεται και να αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον άνθρωπο που άλλαξε το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Στον Νίκο Φιλίππου. Φίλε, καλό! Καλό! Άμα δεν ήταν ο Φιλίππου, δεν θα βγαίνει και το σύνθημα, ρε, εσύ. Σωστά, με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά, έχει δίκιο. Ο Νίκος Γκάλι. Καλό! Θα είχαν πρόβλημα να μην έχει του και ο Νίκος Φιλίππου έχει τη γιορτή του, άρα δύο στους τρεις. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πες το δικό σου άνθρωπο, ρε φίλε. Πες το δικό σου άνθρωπο. Μετά θα πάω στους δικούς μας. Να ευχηθούμε λοιπόν ό,τι καλύτερο για τον τεράστιο Νίκο Γκάλι, όπως είχαν και ένα εξαιρετικό σποτ για τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ με καρότσι. Και μάλιστα σήμερα έχουμε στο All About Aris και ένα βιντεάκι με παρασκήνιο. Κάνει κάτι σουτάκι κτλ. Είναι συγκινητικό, ειδικά για τους παλιούς, να τον βλέπουν πάλι να σουτάρει. Τα βάζει και τα τρία στο γύρισμα. Τα σουτάκια. Ό,τι καλύτερο μοντάζει στο μεγάλο Νίκο Γκάλι. Φεύγουμε από το μεγάλο Νίκο Γκάλι, που είναι το σημείο αναφοράς για τον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό. Και πάμε στους δικούς μας ανθρώπους. Ναι, κάνει replay γιατί δεν τα είπαμε εμείς, θα πεις καλύτερα. Χρόνια πολλά στον κουνιάδο μου, τον Νικολάκη τον Ρουμελιώτη, το πιο λαμπρό μπουζούκι της Δυτικής και όχι μόνο Θεσσαλονίκης. Νίκο, χρόνια πολλά και καλά, να είσαι γερός παλικάρι μου και από μένα. Μπράβο. Από μας, χρόνια πολλά στον Νίκο Παπαδόπουλο. Τον ρεπόρτερ του Άρη. Αυτόν ο οποίος με εξόργησε πάλι 2 η ώρα το βράδυ, τον έστελα μηνύματα ενώ είχε αρχίσει να γιορτάζει ήδη. Ζητάω συγγνώμη για το γεγονός ότι τον έβριζα 2 η ώρα το βράδυ. Έπρεπε να τον βρίσω πριν τις 12. Άρε Νίκο, και θα άρε τον βρίσω πάλι μετά τις 12 σήμερα. Άρε παλικάρι. Έχει ρεπό από τα μπινελίκια. Του δώσε ρεπό σήμερα που είναι να έρθει να φέρει γλυκά. Δεν του δώσα ρεπό. Σιγά μην του δώσω ρεπό. Ρεπό από τον πινελίκι σου είπα. Α, από τον πινελίκι. Τι ώρα θα έρθει σήμερα ο Νίκος, να είμαι εδώ πέρα, υποδοχή. Δεν ξέρω. Ό,τι ώρα και να έρθει, θα λείπεις εσύ. Χθες που είχε τα γλυκά, έφυγε κατά τις 2. Πού, ποια δεν ξέρω τι. Άκου τι έκανε. Θα το πω και στον κόσμο τώρα. Άλλο Νίκο έχουμε. Μοσχοβίτη. Νίκο Σεκλαρίδη, Νίκο Παδόπουλο. Έπαμε. Περίμενα, τα πω. Έφυγα από τους εργαζόμενους, πάω στην ιδιοκτησία. Χρόνια πολλά στον Νίκο Σακελαρίδη και στον Νίκο Παπαδόπουλο, τον άλλον. Χρόνια πολλά, Νίκο! Άλλον Νίκο έχουμε. Κάτι θα το σκαλίξεις, δει, κάτι θα έχουμε. Κάτι θα έχουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Νικολάδες, τις Νικολέτες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Τι? Η κόρη σου Νικολέτα είναι. Η κόρη μου Νικολέτα, βεβαίως. Χρόνια πολλά να τυχαίρεσαι. Α, Δημήτρη μου, να τυχαίρεσαι, μάτια μου. Να πάρω. Να πάνω από τη δώρα ένα κλαμπ, σαν καλά που το είπες, μάτια μου. Να σε καλά, να τυχαίρεσαι την κοπελίτσα. Χθες λοιπόν λέω στον κόσμο και λέω και στο Σάβα. Ότι ο Σάββας έφερε 3 κουτιά με γλυκά. Το ένα είχε αυτά που περιγράψαμε live εδώ στο Λίμπερο. Τα μίνι γλυκάκια, μίνι γλυκάκια. Άλλο ένα κουτί το οποίο είχε διάφορα άλλα. Πάλι και εκείνο με μίνι γλυκάκια. Όχι, περίμενε. Και το τρίτο είναι με τα μίνι γλυκάκια το πιο μικρό κουτί. Ναι. Αυτό το τρίτο λοιπόν πιο μικρό κουτί, αφού φάγαν κάποιοι 1-2, κάποιο το έκλεισε, πρόσθεσε 2-3 γλυκά από τα άλλα από το μεγάλο κουτί. Και τα έβαλε σε μια τσάντα της Manchester United και τα πήγε σπίτι του. Άστα, μη άστα. Μην είδα. Ούτε για αστείο. Έφαγα χθες εδώ 2 γλυκάκια. Μη άστα. Για αστείο. Γιατί είχα μετά τρέξιμο δουλειά, γύριζα. Αλουμινόχαρο τα βάζεις. Όταν το κάνω, το λέω. Με περηφάνεια. Το λέω και το διατυμπανίζω. Αυτό άστα δεν, δεν έγινε. Ποιος πήρε το κουτί? Ούτε μία σχέση. Εγώ πήρα ακριβώς χθες 2 μίνι γλυκάκια. Μου είπαν ότι η τσάντα της Manchester United ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Δεν είχα τη United, είχα τη City αυτήν μόνο, καμία άλλη. Δεν το ήξερα. Εγώ δεν τα λέω, εγώ τα λέω. Τα λέω. Μάτια, είχε ένα εξόγκωμα σε σχήμα κουτιού, λέει. Τα λέω, εξόγκωμα είσαι ολόκληρος. Λοιπόν, μην είσαι ένα ολόκληρο. Άστο, δεν. Εγώ τα λέω. Πήρα 2 γλυκάκια μίνι χθες και έφαγα. Η αλήθεια είναι, έφαγα 2-3 σαλόν πατέ και 2 στρόγγυλα αλμυρά. Τα λέω. Αυτά είναι 5 τώρα που έχει περιγράψει. Ναι, ήταν μπροστά. Κουλουράτε όσα ρε. Σαλόν πατέ τόσα είναι. Τα αλμυρά. Κατάλαβε πια, λέω, Σωτήρη. Όχι η αλμυρά. Άρα έφαγε 2-3, άρα 5-6. Σαλόν μπείτε. Πώς τα φέρνει ο Θεός έτσι, ρε φίλε. Πώς τα φέρνει ο Θεός έτσι. Πώς τα φέρνει. Ναι, τι έγινε. Πάνω που λέει αυτά για σένα. Ναι. Έρχεται η κυρία. Η δώρα. Να είναι και καλά. Τι λέει. Τι ρεπορτάζ μας δίνει. Τι. Πώς θα πω, πες το για να το ακούσουμε. Τι ρεπορτάζ. Ενώ σε σκίζει. Για κουτραδόρο, έρχεται και της λέω δώρα.
κράτα και το καφέ του Χρύσανθου και το δικό μου. Ναι. Και λέει. Ναι. Τα χρέη στον Νίκο. Και λέει. Δεν πληρώνω εγώ, φίλε, καφέ. Δεν σε έχουμε κάνει σπονδιά. Γυρνάει η Άρξ. Λέω σήμερα μόνο. Όχι, λέει, εδώ και πολύ καιρό. Ο Αχρίος. Ο Γελίος. Πώς τα φέρνει έτσι, δηλαδή, την ώρα που το. Σωσήρη, συγγνώμη, όχι με ενοχλημένο. Όχι με ντρέπομαι, όχι με ενοχλημένο. Υπάρχει συμφωνία. Τώρα αρχίζει η εκπομπή. Μπάρει, μην φεύγει. Αυτά από πίσω. Αυτή είναι η διαφάνεια και αυτή είναι η αριστερά που πρεσβεύει. Μπράβο, ρε φίλε. Ποια διαφάνεια, φίλε. Είμαστε όλοι ισικιωμοί. Τα κερνάει η άρξη. Γιατί δεν είμαι. Γιατί, παιδιά, να πω κάτι. Εγώ με λένε Τσαλτίδη και από μέσα η άρξ εμένα θα με κερνάει κάθε μέρα τον καφέ. Δεν είναι ακριβώς η άρξη. Κάτσε, αν μάθει ο Σωτήρης. Δεν είναι ακριβώς η άρξη, δεν ότι... ξέρετε τις εταιρείες. Ωραία. Αν μάθει ο Σωτήρης ότι τον Τζόνι τον Καβαδία τον κερνάει κάθε μέρα η χή εταιρεία από δίπλα, τον κερνάει ό,τι τρώει και ό,τι πίνει. Πώς θα νιώσει. Όχι ό,τι τρώει, μόνο ό,τι πίνει. Ό,τι πίνει. Πώς θα νιώσει. Δηλαδή, αν πει εγώ νιώθω αδικημένος. Η ρημάδα, πώς θα φέρνει. Ναι, νιώθω βλάκας. Καλά, αυτό μην το νιώθεις εσύ. Νιώθω προδομένος. Ναι, ποιος θα πει, θα πει ότι όχι, δεν έχει άδικο ο Βασκαλάκης. Κανείς, σίγουρα κανείς για σένα. Εντάξει. Αλλά εδώ είναι το στοιχείο, ρε φίλε, είναι το ρεπορτάζ. Ναι. Επειδή Άλεξε, τα βλέπω πολλά μηνύματα μαζεμένα. Άκου λίγο. Ναι. Είναι μία από τις παροχές μετά την αλλαγή θέσης. Να ξέρεις. Υπάρχει συμφωνία. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να πληρώνεται και η Caesars που τρώω. Ναι. Πάω στοίχημα. Θα πάει και πάω αυτό. Στοίχημα. Το πάρκινγκ είναι κούτρα. 100%. Στο λέω εγώ. Το φυσικά. Πάρκινγκ είναι κούτρα. Στο λέω εγώ. Όχι, εντάξει. Κάνεις λάθος. Πληρώνει η επιχείρηση, φίλε, διαφήμιση. Κανονικότατα όλα. Όλα από τον Άρη τόσα χρόνια, όχι Under Armour, όχι Adidas, τώρα Nike. Δεν μια χαρά. Δεν είχε στο μέγεθός μου τίποτα. Μια χαρά. Από τον Άρη, ναι. Πραγματικά, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Μπορεί να φύγει. Βενζίνες, τζάμπα. Μπορεί να. Όχι, βενζίνες, όχι. Βενζίνες, τζάμπα. Όχι, όχι. Είναι στην ατομική μου. Λοιπόν, άκου, Μαρία, ναι. Το κόκκινο μπλουζάκι που σου αρέσει. Ναι. Είναι το μοναδικό που έχω πάρει, φίλε, δώρο από την ομάδα. Το Under Armour. Το Under Armour. Ναι. Το μοναδικό και μια τσάντα που δίνανε σε όλους όσους είναι στην ομάδα. Αυτά είναι. Τσάντα ναι. Τέτοιο, κανονική, όχι με ρούχα μέσα. Γιατί δεν είχαν στο μέγεθός μου. Άντε, τσάντα. Τσάντα μόνο. Τσάντα, ρε. Όχι ναι, γεμάτη. Τη ομάδα για όταν είσαι στι αποστολέ. Ναι, όχι γεμάτη καλούδια, ναι. Α πούμε. Ναι. Θα μα πει πώ καταφέρετε και βάλετε 67 πόντου χθε. Το επίτευγμα. Και έχει χάσει. Στα τελευταία, τους πολλούς, και έχει χάσει στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα 2 τρίποντα. Έχουν επιχειρήσει δηλαδή 2 τρίποντα, δεν κάνουν φάουλ οι άλλοι. Είναι 68-65 το σκορ. 68-65 και μένουν 11 δευτερόλεπτα. Και καταφέρνουμε να κάνουμε 2 σουτ, ένα ο Μπέλ και ο Αθηναίος και τα χάσανε. Στα 41 δευτερόλεπτα είναι 66-65 και κάνει λάθος πάσο Αθηναίου. 20 πόντους ο Τσαερέλης. Σοβαρό, φίλε. Κορυφαίος. Συγγνώμη, κάνεις πλάκα τώρα. Κορυφαίος. Ο Άρης, ο οποίος έχανε με 52-41 και έχει κάνει σε 2 λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο 11-0. Για θα κερδίσει τώρα την Κυριακή, ρε. Ποιο να. Το Παναθηναϊκό. Πώς. Πότε έχεις να κερδίσεις. Σιγά, από πότε έχω να κερδίσει. Το προηγούμενο μάτς από την Πάτρα. Ενώ ο Μεγάλος ΠΑΟΚ συνεχίζει το σερί του. Ο Μεγάλος ΠΑΟΚ έχει χειρότερο σερί από τον Άρη στην Ευρώπη. Συνεχίζει το σερί του στις επιτυχίες. Τέσσερις στις τέσσερις νίκες, τελευταία παιχνίδια. Με ωραίο μπάσκετ. Με η ομάδα ομάδες. Του Ηλία Παπαθεοδόρου, ο οποίος πλέον έχει βρει τη χημεία. Καλά. Ναι, ναι, βεβαίως. Με αστείες ομάδες. Τι είμαι φέτος. Αστείος. Τι είμαι. Είμαι ο χειρότερος Άρης όλων των εποχών. Και για να με κερδίσει αυτή τη σέμα. Με 5 παίκτες οι οποίοι είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Με μοιρασμένο χρόνο, με Αμερικανό ο οποίος είναι εγγύηση, oh. Με Κατσίβελη 7 assist. Το show του Γκώστα γίνει τώρα. Από το show με του τον Κρουμπάλι άλλα 10 rebound. Μια χαρά ομάδα. Να μου λες αυτή η Ventspils. Τι είχε, ρεκόρ είχε 3 νίκες. Εσύ πώς έχεις. Αυτούς κυνηγάει. 2 τώρα. Ο Άρης πώς έχει. Ποιος ασχολείται. Στην Ευρώπη. Ποιος γιατί, ασχολείται. Γιατί κάνεις ηρωνεύεται Μάρια. Από εδώ και πέρα πώς έχεις. Ηρωνεύεται Μάρια, ηρωνεύεται. Ναι. Α, πάλι έχασες, από ναι. Πότε έχεις να κάνει κερδίσεις και ο Άρης ναι. Έχει περισσότερες νίκες από τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Κάνει cash out στο στοίχημά μας. Ναι. Λοιπόν, τώρα για να βάλω στο θέμα και το Χρύσανθο, να δει λίγο το πέρα, ναι. Θα το είδα σίγουρα. Ο Λοκό τι είναι αυτός. Το κουβαλάω από χθες το η θεματάκι. Που φλετάρει, με την Ίνα Λαζάκη. Ναι, με την Ίνα Ινάκη. Συγγνώμη. Α, όμορφη. Ναι, να όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δε στην μέσα. Πήγαινε μέσα και δε στην. Τη πληρώνουν τον καφέ, λες. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για το διαγωνισμό, για να το κάνουμε πιο εύκολο. Με το, να στροφάρετε λιγάκι. Είναι η Ρουμάνα, ρε φίλε. Προσέξτε λίγο. Με προσέξτε λίγο. Όλα είναι τέτοια.
Για το διαγωνισμό, θα το κάνουμε συγκεκριμένο. Αρκεί να μην απαντήσει ούτε ο Τσαλτίδης ούτε ο Τροπαντζόγλου. Σίγουρα, σίγουρα. Για ποιον λόγο πρέπει ο νεαρός στόπερ του Ολυμπιακού Δημήτρης Νικολάου να τιμωρηθεί με προπόνηση τουλάχιστον για τρεις μήνες με την ΚΑΠΑ 13. Δεν μας ενδιαφέρει. Με ποιον αλλάζει φανέλα χθες μετά την λήξη του αγώνα, μην απαντήσεις. Πραγματικά θα προτείνω σε όλους να παίρνουν την Εσπρέσο. Ολυμπιακός Γιουβέντους. Χριστούγεννα με βυζάκια ταρανδάκια. Τα βυζάκια, δεν το είδες αυτό. Που είδε, έχει γίνει μόδα. Βυζάκια ταρανδάκια, ναι, δες το. Φανταστικό. Λοιπόν, έχει πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα. Σχεδόν αυτή εδώ πρέπει να έχει σήμερα 10 μέρες. Μπαρούτι Καμίλα. Ναι, για το θρόνο. Λατρεμένη Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Να πω κάτι ποδοσφαιρικό γιατί έχετε ξεφύγει. Σάλος, πόρνες και σεξ τόις για τους στρατιώτες της Αυστραλίας. Άμεσα γράφει εδώ τον Καζέτα η εξέλιξη των Μολέδο. Πόσο κάνει ρε παιδιά. Πού, πόσο κάνει. Πόσο. Δηλαδή είναι απλά τα πράγματα. Είναι ντροπή να πόσα θέλετε. Είναι ντροπή να πάρεις παίκτες από τέτοιο. Δεν είναι ντροπή φίλε. Αγορά. Αγορά, στα ίσια. Πόσα θέλετε, 500? Χίλια μπράβο στον Μελισανίδη και στην ΑΕΚ. Χίλια μπράβο. Μπερδεύεσαι, ρε Μάριε. Είπε για προσφυγή, δεν παίρνει παίχτη. Ναι, εντάξει, καλά, και θα δούμε. Θα δούμε, ναι. Για το Μολέδο, πόσο κάνει. Πόσο. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Ένα εκατομμύριο. Δεν το γνωρίζω. Ένα, δεν δίνει ένα εκατομμύριο. Κολλητός του είμαι. Ναι. Ένα εκατομμύριο αγορά και συμβόλαιο όσο. Κάτσε καλά, είναι πολύ καλό είναι. Πολύ καλό είναι, εντάξει, εννοείται. Πολύ καλό είναι άνθρωπο. Δηλαδή, προτιμάτε να πάρετε το Ιντερνασιονάλ 300 χιλιάρικα. Ένα εκατομμύριο. Στον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Γιατί να μην γίνει αυτή η κίνηση. Ναι, πιστεύουμε ένα 700-800 τον παίρνει, το δίνουν. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, με ποιον δεν χρειάζεται να το έχει δει για να λέω αυτό που λέω, έπεσε ο Ολυμπιακός Γιουβέντους. Δεν το έχει το παιχνίδι, παιδί. Φίλε, ούτε καν το είδα. Τίποτα, ούτε καν είδα. Τι μετά τον αγώνα, ούτε καν είδα. Γιατί εγώ βλέπω και μετά τον αγώνα τι γίνεται. Άστο, δεν το είδα. Εγώ το λέω, δεν είδα το πρώτο ημίχρονο. Ήμουν σε δουλειά, δεν είδα το πρώτο ημίχρονο. Μάριε, δυο χάπια την ημέρα η λειτουργία του εγκεφάλου επανέρχεται σε 9 μήνες. Τι είδους χάπια? Για το Αλτσχάιμερ. Άρα, Μάριε, άμα το πάρεις αυτό το φάρμακο, σε 9 μήνες είσαι καλά. Μάλιστα. Καλά είμαι και έτσι, δεν χρειάζεται. Πώς είσαι καλά? Φτού. Ιστής, πάει συνέχω σε Ελλάδικο χωριό. Μιλάμε, είναι θησαυρός η εφημερίδα. Ναι, ρε, έχει πράγμα, πολύ πράγμα. Βγάζει 35 θέματα, εντάξει. Ωραία, οπότε απαντάς με το ονοματεπώνυμό σου με ποιον άλλαξε φανέλα για να λέω ότι πρέπει να τιμωρηθεί. Κανονικά, για να. Μπράβο, ρε, το βρήκες. Μπράβο, ρε, Θουβού. Είσαι ο πρώτος που απαντάει. Μπράβο. Κέρδισε. Όχι, θα γίνει κλήρωση. Θα γίνει κλήρωση. Το είπα. Δεν είπα ο πρώτος που θα στείλει. Θουβού, θα τη στήσουμε. Είπα, θα γίνει κλήρωση. Δεν θα είπα, τη στήσουμε. Και μπράβο, του λέει. Δεν είδα το στιγμιότυπο, αλλά υποθέτω ότι αλλάζει φανέλα με τον. Ναι, ρε, ρωτάς. Ναι, με αυτόν. Επίσης, όσο κι αν μη τον πολυπάω, τον Γκουαρδιόλα. Πόσο ωραίο ντύσιμο έχει ο τύπος. Κοροϊδεύεις, ρε φίλε. Απλώς είναι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, αυτό τα κολλητά σαν φοράνε όλοι, ειδικά τόσο στενά που το ένα από τη μια δεν θυμάσαι που το είχε σχιστεί. Και το παντελόνι. Του Ζιντάν είχε σχιστεί. Και του Γκουαρδιόλα. Του Ζιντάν. Στη ραφή, το παντελόνι μαζί. Του Ζιντάν. Δύο φορές συνεχόμενες. Σωτηρή, μαζί με το βλέπαμε. Του Γκουαρδιόλα. Του που ήταν ξυλωμένο η ραφή. Το είχαμε βάλει εδώ με σένα και θέμα. Δεν το θυμάσαι αυτό. Στο παντελόνι μέσα. Το γκρι αυτό το κλασικό του ΟΑΣ, το στενό. Το φοράνε τώρα όλοι, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Είναι κανονικά, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο τύπος πρέπει να τιμωρηθεί. Και τον πάω τον Νικολάου, έτσι. Τον πάω. Okay. Λοιπόν, είναι Ινάκη. Πάει για Όσκαρ. Στα Όσκαρ του πορνό. Τη πλάκα είναι, ρε. Έτσι. Σιγά στην το... κατηγορία Most Spectacular Boobs. Εσύ που τα είδες, τι είναι spectacular, τι είναι. Να σου κατάξει εμένα. Δεν μου αρέσει αυτή. Δεν μου αρέσει σαν γυναίκα. Δεν μου αρέσει. Άλλο αυτό. Εγώ λέω, τι είπαν το πρωί, σήμερα το πρωί, δύο, η μία φίλη μου και η άλλη γνωστοφίλη. Ναι, πρωί τη συνάντηση δεν είχε τίποτα άλλο, αυτό είπανε. Μα ήμασταν εκεί, ψώνιζαν οι γυναίκες, πήραν η μία, πήρε τσιγάρα και η άλλη δεν ξέρω τι πήρε η γυναίκα, ρε, εσύ. Και πετάγεται μία κυρία τρίτη από τη γειτονιά, 59 ετών, και λέει: αγόρι μου, για Όσκαρ είμαι, λέει, εγώ. Έτσι. Που εδώ και 10 χρόνια ωραία. Υποκρίνομαι οργασμό με τον άντρα μου. Στα 59. Και έχουμε μείνει παγωτό. Στα 59. Στα 59. Καλά, τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή από τα 49 τη. Και σχολιάστε, εμένα μου ακούστηκε σαν γυναικεία κακία. Το ότι είπανε δύο νέες γυναίκες, τι Όσκαρ σε πορνό και τι είναι αυτό, αξίζει για Όσκαρ που κάνει πορνό, είναι για Όσκαρ. Εσείς πώς το βλέπετε, δηλαδή Όσκαρ και πορνό. Τέχνη, βέβαια. Έχει νόημα, βέβαια. Είναι τέχνη. Βέβαια. Αυτό. 100%. Okay. Champions League τι παίζουμε σήμερα, χθες πληρωθήκαμε με διπλό και άντερ Juventus, άσο και άντερ την Ρώμα. Μεγάλη United. Σήμερα
Την έπαιξε ανατροπή. Δεν την έπαιξε. Την έπαιξε ανατροπή. Χάζομαι. Να σε πω τώρα, μπούφο δεν θέλω. Μέρες που είναι δεν θέλω. Ενώ η Ρώση είναι πολύ αριθμοκομπλεξική, δεν το έπαιξε. Εντάξει. Τι βάζει, τι είναι το πρώτο, η σοφάριση του Λουκακού. Τι κάνει, ρε παικτάρα. Είχε να βάλει γκολ μήνες. Τι παλιά βγάζει ο Πογκμπά, με τι στυλ και πώς πετάγεσαι έτσι εσύ, ρε, εσύ, μαύρη κόμπρα. Μάριε, τρέμω σήμερα. Τρέμω, θα φάμε κεφαλιά σήμερα. Θα ξεφτυλιστούμε παγκοσμίω. Μην το κάνει, σε θέλω για να κάνουμε ρεκόρ αυτό που είπε χθε. Πε στον κόσμο, τι ιστορία γράφει. Για πρώτη σήμερα. Φορά στην ιστορία θα περάσουν 5 ομάδε από την ίδια χώρα στην επόμενη φάση του Champions League. Σωτήρι, δεν έχει ξαναγίνει. 5 ομάδε σε knockout φάση από την ίδια χώρα. Γράφει ιστορία σήμερα η Αγγλία. Είμαστε με τη Λίβερπουλ. Είμαστε με τη Λίβερπουλ. Θα ξεφτυλιστούμε. Να γραφτεί ιστορία. Να γραφτεί ιστορία. Άλεξ Σίλβερ. Άλεξ Σίλβερ. Ρε, τι πέθανε ο McBrain, παγκόσμιο tour κάνουν. Ναι, μπερδέθηκα με τον άλλον τραμ, ναι. Φίλε, περνάνε, sorry, 5 και σαν πρώτη. Συγγνώμη, πέθανε τέτοιο, πέθανε άνθρωπο ενώ ζει. Τον drummer τον Maiden, πέθανε ο άλλος, ο προηγούμενος, μωρέ, τα μπέρδεψα. Συγγνώμη, έχεις... πέθανε άνθρωπο ενώ ζει. Ναι. Το κάναμε εμείς αυτό με Έλληνα, θα μας είχε ξεσκίσει. Ο άνθρωπος που έχει το συνάχι του οργασμού. Ας πήγαινε τώρα να δεις τον καφέ σου και πόσο. Λέει ο δικός σου. Ας πάνε να δεις τον καφέ του πόσο... Για πόσο καιρό είναι κούτρα. Για πάντα. Κάτσε, έχεις παρατηρήσει κάτι. Έχεις παρατηρήσει κάτι. Παρατηρήσες. Φέρνουν γενικά και κερνάνε παιδί με τυροπιτάκια, τα παιδιά που γιορτάζουν διάφορα. Δεν θέλω, φεύγει, πάει μέσα. Ναι. Κατάλαβες, ε. Μιλάμε για κλίκα μέσα. Σωτήρη, κατάλαβες. Μέσα έχει. Μασονία. Τι να φάω, ρε βλάκια, στο τυροπιτάκι που έφερε ο Σωτήρης. Από πάμε να φάω. Καλά, βλάκια. Ε, το κατάλαβες. Μπράβο. Ωραία. Μπράβο. Αυτή η διαφάνεια μου αρέσει. Δεν μπορείς να φέρνεις. Να τρως μάλλον από τα γλυκά που θα φέρουν εδώ. Ορίστε. Θα κάνω, δεν είπε. Καθίστε. Έχεις χαλάσει, Μάριε, με αυτούς τους κλαρινιτζίδες δίπλα σου. Αδιάφορο ξεαδιάφορο, λέει ο Άλεξ Σίλβερ, το τρίμπαλο έγραψε. Ρε, θα πείτε για το μαλλί του Λέβα, του Λεβαντόφσκι, την ώρα που η Παρή έχει τον Κουρζάβα. Αυτό τι είναι ο Κουρζάβα, το στάμπαρα λίγο χθες, ναι, ναι. Αλλά ο Λεβαντόφσκι, φίλε, είναι το μαλλί. Δεν το ξέρουν. Τζούλια Αλεξανδράτου, ακριβώς. Η βαφή αυτή. Τζούλια Αλεξανδράτου, ο αστείος, ο χωριάτης ο Πολωνός. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Ναι, γι' αυτό γίνεται όμως. Ναι. Πω τι σκάνδαλο μάθαμε. Αγαπητή Λουκιά, θες για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι, αν για τα γυαλιά, στείλε γιατί βγαίνει μόνο το επώνυμό σου και Λουκία, έτσι. Είχα αγαπημένη δασκάλα, την κυρία Λουκία, ξαναφιά στο δημοτικό, με κόρη Κορίνα. Πες μου ότι είσαι εγγονή της, να λιποθυμίσω. Break και επιστρέφουμε με γραμμές ανοιχτές 2-31-0-287-888. Νίκος Αγγελαρίδης. Αποστόμωσε Μάριο Σλαμά. Εορτάζω Νίκος Αγγελαρίδης εκ των ιδιοκτητών. Και γι' αυτό υπάρχει η καθυστέρηση άλλη μία στην συνέχιση της εκπομπής. Ο επαγγελματίας βεβαίως είναι εδώ, γιατί δεν παρασύρεται πολύ. Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα. Μέχρι και τις 12 μπορείτε να διεκδικείτε εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ενώ ξεκίνησε καλά το όλο πράγμα, βλέπω μία ηρεμία. Έχετε παρασυρθεί σε άλλα μηνύματα. Ναι. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26. Έχουμε 5 εισιτήρια σήμερα. Άρα περισσότερες πιθανότητες για να κερδίσετε την παρουσία σας στην Τούμπα. Ο Θουβού σε στέλνει και λέει ότι δεν μπαίνω στην κλήρωση. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι είμαι οπτικός. Ναι. Ωραίος. Μια δήλωση από τον Ερντογάν θα απογειώσει το project του μπασκετικού Άρη. Μάλιστα. Γράφει άλλος φίλος. Καλό, ωραίο ρε φίλε. Ωραίο ήταν αυτό. Καλό ταξίδι στον Johnny Holiday, στον Elvis της Ευρώπης. Μας λέει το φιλί του Ντιέ. Έφυγε ο Johnny Holiday. Βαθιά υπόκληση. Τι ηλικία. Rest in peace. Ηλικία σε Σωτήρη, ιδέες. Μπατόν Σαλέλη, λάθος το είπες. Για το βόλι γράφει εδώ η Ελένη. Λίγο ακόμα να τεντώναμε το σετ χθες το βόλι. Θα βάζαμε παραπάνω πόντους σε ένα σετ από ότι ο μπασχετικός άρης καρδιάς μας. Έχασε ο ΠΑΟΚ από μια ομάδα. Σας τα μάλεγα. Έλα εδώ στον αέρα, έλα. Χρόνια πολλά και καλά, Νίκο. 1,73 πρώτο σκάνδαλο. Χαίρομαι, παιδιά, που σήμερα γιορτάζει ο Νίκος Αγγελαρίδης εκ των διεκτών του Λίμπερο. Ο άνθρωπος που τον άκουγα παλιά. Αυτή, ρε, φίλε. Τον άκουγα παλιά, ήμουν εγώ περίπου. Μα ακόμα και εδώ υπάρχει Μπελέρ. Σκάνδαλο, εσύ.
Σωτήρη, τον Νίκο, ήμουν εγώ μπροστά στον Μπελέρ και τον άκουγα να έρχεται αυτόν από την Κορομιλά, από τη φωνή. Εντάξει, τώρα τι να. Κανονικά. Γεια σου, ρε Νίκο. Νίκος είσαι. Νίκο, μία πορεία. Ερώτηση, παύλα πορεία. Τα πυροσκή. Του είπε, βάλτε ό,τι θέλετε εσύ ή εσεί, ή του είπε, βάλε πυροσκή με κοιμά. Πυροσκή με κοιμά. Να σε καλά, ψυχολογικά. Πολύ μπροστά, ρε φίλε. Πολύ μπροστά. Ο Δασκαλάκη, κοιτά. Ο Σωτήρης, κοιτά. Φτάνει, βρε, φτάνει. Φτάνει. Είναι εσύ, ξέρω άλλου που πεθαίνουν πυροσκή με κοιμά. Εντάξει, τα κάνουν πολύ έτσι οι Έλληνε που ήταν από τον Πόντο, οι Πόντιοι τα κάνουν πολύ. Εγώ θέλω με τυρί. Ενώ το πυροσκή με πατάτα το κάνουν οι Σμυρνοί. Ναι. Το πυροσκή είναι ποντιακό, ρε φίλε. Ναι, τώρα τι θα βάλει μέσα είναι τι αρέσει εσένα. Σαν του αγράμματο στην Αθήνα. Μπουγάτσα, λέει δεν είναι μπουγάτσα. Αν δεν βρει ζώα, μιλάτε για φαγητό. Ζώα. Είναι ζώα τώρα, εντάξει. Φαγητό τώρα τι να μα πούνε. Κοροδεύουν για την μπουγάτσα. Που δεν ξέρει, μην μιλά. Δεν ξέρουν το. Μην μιλά. Σαν του με γύρω, ρε φίλε. Ναι, ο 056 λέει ασλαμά, μπαίνει για πάω και λέει έχασε πόντου με αυτό που είπε για τον. Για τον McBrain, τον μπέρδεψε με τον Clive Bear. Up the Irons, να είσαι καλά, αδερφέ, καλή τύχη στην κλήρωση. Τρία εισιτήρια. Έχει κάνει λάθος, έχει πεθάνει άνθρωπο, το έχει αντιληφθεί. Έχει πει στον αέρα, είναι blooper χρονιά αυτό. Όχι, έχει πεθάνει άνθρωπο. Βρε, μπέρδεψε του δύο drummer. Μπέρδεψε του δύο drummer, βρε. Μας ξεφώνιζε πέντε μέρες για τη φωτογραφία. Και από μπάντα την οποία, η οποία δεν μου λέει τίποτα. Έβγαλε χολή τότε και τα λοιπά. Τάχα μου έκανε πλάκα, μας ξεφώνιζε, μας ξέσκησε το με τη City, με το τέτοιο. Και τώρα πέθανε άνθρωπο. Άλλο κοινό, ρε φίλε. Έβαλε τη φωτογραφία που ήταν. Μια λάθος, γιατί έγινε. Έβαλε μια λάθος φωτογραφία. Με το Wayne Rooney. Βάλαμε δηλαδή... λάθος φωτογραφία. Και. Ναι, εντάξει, ναι. Μια, τι έγινε, πέθανε κανένας. Σε τέτοιο επίπεδο. Έπαθε κανένας σε κεφαλικό και πέθανε. Μαξίλου. Με το Wayne Rooney στη City. Δεν έχει πει λέξη το μεταξύ για τη διπλάρα που έρχεται το απόγευμα. Την ναι, έχει ψηλιαστεί. Την έχει ψηλιαστεί. Λίγο κόσμο στο κήπεδο στη Λίγα. Τέρπι κορυφής. Περίμενε. Παίζει επιτέλους Ηρακλής Άρης. Τρεις η ώρα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καφτατζόγλιο. Δεν κάνω πλάκα. Δεν το λέω για να με γελάσουμε. Το κανονικό, αν έπαιζε, θα τρώγε τετράδα. Η ομάδα που θέλω να δω εδώ και ένα μήνα στην Ευρώπη είναι ο Άρης Παλαιοχωρίου. Αυτό είναι. Και τι έγινε χθες το βράδυ. Έγινε, τορκίζομαι. Βλέπουμε match Champions League. Είναι δίπλα μου ο φίλος ο Θοδωρής που ήρθε από το Παρίσι. Τον καλημερίζουμε. Μας ακούει όποτε μπορεί. Δουλεύει στη Disneyland. Και μιλάμε, κάνουμε χαβαλέ με έναν δυο παοκτσίδες και έναν Αριανό και έναν Αεκτσί για το Ηρακλής Άρης Παλαιοχωρίου. Λέω, ρε παιδιά, να δω αυτή τι ομαδάρα είναι. Γιατί Ρεάλ έχουμε δει. Ποια είναι αυτή η ομάδα που είναι από την πρώτη μέρα στην κορυφή εσύ, του ομίλου του Ηρακλή. Που έκανες 6-6. Ναι. Δεν ακούγομαι καλά, Σωτήρη. Ναι. Ο Άρης Παλαιοχωρίου. Κάτι κάνει, δεν ξέρω. Με τα πολλά κάνουμε λίγο χαβαλέ. Λέω αυτή από το χωριό, από τη Χαλκιδική. Και είναι πίσω ένα παλικάρι. Χρήσανθε, στορκίζομαι έτσι. Στορκίζομαι, Δημήτρη. Ναι, ναι, είναι πιστευτές, ναι. Κοιτάω έναν τύπο πίσω, λέει ο Θοδωρής, αμάν, τι κάνεις εσύ εδώ, είσαι, λέει, να μωρέ, βλέπω τα μάτς. Λέει, α, και εμείς να. Δεν ακούς, λέει, αγά. Μου λέει, από πού είναι το παλικάρι, λέει, ξέρεις. Φίλε, ένα παιδί έτσι, γύρω στο 1,90. Ωραίο παιδί και ωραίο παιδί. Δεξιμπάξ το. Χέρι, παλάμη. Λέει, το παιδί που είναι, λέει, Μάρια, ξέρεις. Λέω, μα συστήνει εκεί. Νομίζω, τι είπε, Γιάννης, τι είπε, δεν θυμάμαι. Λέω, πού να ξέρω εσύ που είναι το παιδί, τώρα θα το βλέπω. Λέω το Παλαιοχώρι. Και τόση ώρα που έλεγα, ξέρεις, ψιλοέκρασα το χωριό, αυτά το ένα το άλλο. Είναι σαν την ιστορία που λέει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ρε, για ένα μάτς πέρσι του Άρη. Που πήγαν να πιούν καφέ σε ένα μαγαζί σε ποιο χωριό και τους σέρβιρε αυτός που μετά στο τέλος του αγώνα είδαν ότι έβαλε τον γκολ. Σε μάτς του Άρη. Ναι. Στη Γάμα. Ναι. Στη Γάμα. Στη Γάμα. Έχασε όμως. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι. Απλώς του σέρβιρε ένα παλικάρι και μετά το είδα στο γήπεδο να βάζει τον γκολ κατά του Άρη. Ναι. Αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Νήσι Φερόες. Νήσι Φερόες. Φορτηγατζής, δικηγόρος, συντραπτικός. Σαν την Έστερ σου δηλαδή. Ναι. Ένα πράγμα. Μπράβο, Έστερ, μπράβο, μπράβο. Σαν η ΕΡΤ λέει πώς θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ωραία. Οπότε, Ηρακλής. Πώς θα. Άρης Παλαιοχωρίου 1952. Η ομάδα φοράει κίτρινα μαύρα και με αυτά θα παίξει σήμερα. Μήνυμα στους παίκτες του Ηρακλή. Περιμένει ο κόσμος τόση ώρα και σαλιαρίζεις. Ξηγηθείτε σαν να είναι ο Άρης από Χαριλάου. Άρα θα χάσει. Άρα θα χάσετε. Εντάξει, άντε. Προπονητής Λεωνίδας Μπίλης. Έτσι. Θα βγάλετε game over. Που ήταν στο team του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Μπορεί. Ναι, μπορεί να το βγάλω. Άμα κερδίσει όμως ο Άρης Παλαιοχωρίου, το βγάλει αυτός. Και σχολιάστε το ότι μία γειτόνισά μου δεν με ξέρει, 59 ετών, τελείωσε, μπροστά στον τελείωσε, κόσμο, το είπε αυτό με τους οργασμούς. Καλημέρα στον πρώτο φίλο, καλημέρα σας. Γεια σας. Στο
είπα και χθες, βρε. Καλύτερα να γκρεμίζετε και να χτίζετε παρά να παίζετε μπάσκετ. Από φάπα σε φάπα. Στο βόλι λέει θα έχεις παραπάνω πόντους παρά λίγο από ότι ο Άρης στο μπάσκετ. Καλά, αυτό ισχύει. Εσείς δεν τρέπεστε. Άμα τους προθέσεις όλους μαζί, αυτοί δεν έχουν βάλει τόσο το πρωτάθλημα, ρε. Σε απέκλεισε το κύπελο όμως, σε απέκλεισε το κύπελο. Και τι έγινε. Έλατε. Ξεστή, πιο πολύ τον τρελαίνει τώρα τον Δημήτρη. Αυτό, τον ακροατή εννοώ τον Δημήτρη. Αυτό που το ότι σου λέει από αυτούς αποκλείστηκα ρε εσύ. Από αυτούς αποκλείστηκα. Χρόνια πολλά στον Νίκο το Μοσχοβίτη το Παοκτσάκι ρε. Στον Γκάλι όχι, στον Νίκο Γκάλι που άλλο, στον μεγαλύτερο Έλληνα αθλητή. Για αυτά είναι για αυτόν ρε. Για μας δεν είναι. Νόμιζα. Πες τώρα... αλήθεια, κάθισες να δεις χθες Άρη μπάσκετ και δεν είδες τον Πάο. Το έβλεπα εντερνετικά ρε. Έτσι. Γιατί έκανα και babysitting τα παιδιά μου, τι να κάνω. Έτσι, έτσι. Μίτσο. Παρακαλώ. Όσον αφορά το Μολέντο. Ναι. Πόσο κάνει, ρε παιδί μου. Δε, όχι, 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 τι? Όχι, όχι. Το ξεκινάς λάθος. Ναι. Να κάνει προσφυγή. Αλήθεια. Να μην τους δώσεις φράγκο. Αλήθεια. Φράγκο ρε φίλε. Δεν είναι ηθικό. Πια ηθικά και δεν έχει. Όπως έκαναν αυτοί του ΠΟΚ τόσα χρόνια. Για τους Αλμπικίδης σου δώσαν λεφτά. Με τους Αλμπικίδης σε σώσανε. Τον πούλησες. Άκουσα Βάζελο στον αέρα προχθές ραδιόφωνο της Αθήνας. Για τον Λάζαρο έκανε ομάδα ολόκληρη. Με τον Λάζαρο με τα λεφτά. Άστο. Έχει ένα χρόνο. Έκανα ομάδα όταν δεν είχα διοίκηση. Ζαγοράκι είχες. Έφαγε τα Μόλτο και τα Φάγκε και τα Δέλτα. Μια χαρά. Τα χλαπάκια σες. Παρουσία υπουργού. Που πήρες 2 εκατομμύρια για το Μελίσι. Ανεξάρτητε. Παρουσία υπουργού. Πολύ καλή κίνηση. Μαρφίν. Και τώρα μου το παίζεις ανεξάρτητος με τα λεφτά. Άντε βρε κολοτούμπα. Ήμουν και εγώ στο κότερο. Κολοτούμπα. Καθόλου κορόιδο δεν σε πιάσω. Ήμουν και εγώ στο κότερο. Θέλω να τους δώσεις φράγκο. Γιατί ρε φίλε. Μην τους δώσεις. Καλός παίκτης. Μήπως το άσε απλά τον Καραγκούρη να περνάει να βάζει τον γκολ, τον Ολισατέμπε. Μπράβο, άφησε τους με τα μόλ το κρουασάν. Ναι. Φάει κανένα κρουασάν με μερέντα. Άντε. Από τον Αστέρα Τρίπολης, ρε. 5-1. Και από τον Αστέρα Τρίπολης έκανες. Ναι, ναι, ναι. Πολιτός ήσουν. Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καημενάκι. Με προσφυγή ή με μεταγραφή ο Μολέδο. Αυτό είναι το ερώτημα. Άμα κάνει προσφυγή, θα πάει στον Ολυμπιακό, ρε. Γιατί να έρθει εσένα. Καλημέρα. Έρμπολ. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα κύριος Κώστας, πατώ στη ΣΑΕΚ από την Πιερία. Τι λέει το ρεπορτάζ. Κουλιμπαλί, Μολέδο και Βηγιαφάνης θα παίξουν στην Τούμπα. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Είναι ακόμα νωρίς. Μας ενδιαφέρει θα παίξει ο Βιερίνια και ο Πρίγιοβιτς. Όλα τα άλλα. Ο Βιερίνια σίγουρα δεν παίζει. Τώρα, καλά, ναι, περιμένετε. Καλά, αφού έχει πρόβλημα. Μουσατέ τραυματισμό. Εμάς να ακούτε. Άνα, μπράβο. Καλά, τραυματισμός, τραυματισμός. Αλλά μουσατέ. Θλάση, ρε φίλε, πρώτου βαθμού. Τι θλάση, με θλάση και σε μια εβδομάδα γυρίζει, τι θλάση είναι αυτό. 8 μέρες, 8 μέρες. Δεν υπάρχει θλάση, μισό λεπτό κύριε Κώστα. Δεν υπάρχει θλάση που να γυρίσει 8 μέρες. Θλάση δεν υπάρχει. Υπάρχει παρέμβαση. Διάταση υπάρχει σε 8 μέρες. Ε, του πρώτου βαθμού άλλο διάταση, άλλο θλάση. Του πρώτου βαθμού σε άρα παραπληροφορήσατε ότι ήταν θλάση. Τέλος πάντων. Θλάση έχει 3 εβδομάδες έξω. Μην ανησυχείς, ρε, μην ανησυχείς. Μην ανησυχήσω. Εμείς περιμένουμε αύριο τώρα. Ο αντιπαθητικός μας ο προπονητής εναντίον του οποίου υπέβαλε έφεση ο εισαγγελέας. Κάτσε μισό λεπτό, παιδί μου. Ο αντιπαθητικός προπονητής που σε έχει πρώτο με τον Μπακασέτα. Πλάκα μας κάνεις. Ο αντιπαθητικός μας ο προπονητής, ο οποίος δύο φορές αποβλήθηκε, αν είχε μένα στη διοίκηση, θα είχε φύγει. Ναι, τα είπε όλα ο κύριος Κώστας. Ναι, τα είπε όλα. Δεν θέλουμε, θα είχε φύγει και δεν και θέλουμε άλλους φεδρούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε εγχώριους. Μπράβο κύριε Κώστα. Δεν ακούγεται ποτέ, ποτέ αυτό ο παδός του Πάου. Θα είχε φύγει. Ήρωα θα τον κάνανε. Ναι. Άλλωστε, όποιος κάνει δάχτυλο βαρεμπουνιές είναι ήρωας επαναστάτης. Ο κύριος Κώστας, προς τιμήν του κύριος Κώστας, είπε να τον διώξουν. Όπως ο Βαζέχα. Όταν πήγε ο Στεφανόπουλος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να του δώσει μετάλλιο, του γύρισε την πλάτη. Μπράβο το Βαζέλα. Και δεν απελάθηκε. Έτσι. Έτσι. Μπράβο. Και δεν απελάθηκε. Μπράβο κύριε Κώστα. Σωστό. Σωστό.
Εγώ, εγώ θέλω να, θέλω να πιστεύω ότι, ότι 60-40 μπορούν να την πάρουν την πρόκριση στην Αυστρία. Αφού για δύο αποτελέσματα παίζεις. Για εσύ παίζεις. Εσύ θέλεις, εσύ σαν να εξής, σκέψου, θες να περάσεις. Όχι, δεν θέλει, δεν θέλει να πάρει 5 εκατομμύρια. Βεβαίως. Ανεβαίνει και το πρεσβείο της ομάδας. 100.000 κόσμο θα έχει στο γήπεδο. Εκτός αυτού, απορώ γιατί τον Παπίτο θέλουν να τον διώξουν τη στιγμή που ενδιαφέρει τη Λιόν. Παπίτο! Ναι, Παπίτο είναι ο αδερφός του Πεπίτο. Τη στιγμή που ενδιαφέρει τη Λιόν. Μάλιστα. Γιατί ο Μπακασέτα είναι 10 φορές καλύτερος. Καλά, εννοείται. Πατήτο με Μπακασέτα. Okay. Γενικά, οποιοδήποτε παίζει μπάλα είναι πιο καλός από τον Μπακασέτα. Παιδιά, πέρα από τα εισιτήρια τα 3 για τον ΠΑΟΚ. 3 ή 5, ρε, Δημήτρη. 5. 5. 5 εισιτήρια και βλέπουμε πολλές κυρίες εδώ πέρα. Λουκίες, Μαρίες, Ελεάνες, Ανίτες, να είστε καλά, μπαίνουν για ΠΑΟΚ. Πέρα από 5 εισιτήρια, το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή πρεσβειοποίηση με σκελετό τιτάνιου. Πολύ απλά η ερώτηση. Με ποιον άλλαξε φανέλα ο Δημήτρης Νικολάου, με παίκτη της Γιουβέντους, μετά τον αγώνα χθες, ο νεαρός στόπερ του Ολυμπιακού. Με το που το είδα, δηλαδή αν είχα λεφτά, θα μη στο ένα ελικόπτερο να κατέβω, να τον χτυπήσω, τον Νικολάου, τον Δημήτρη, και να φύγω. Και τον πάω κιόλας σαν παίκτη. Το συμπαθώ. Αλλά αυτό που έκανε είναι ντροπιαστικό. Μέσα στο χλωτάπτο θα σε φύτευε. 3 μήνες προπόνηση με την ΚΑΠΑ 13. Εγώ αν ήμουν δείξη του Ολυμπιακού. Με αυτόν που πάει και ζητάει τη φανέλα. 3 μήνες. Το έχει απαντήσει μόνο Θουβού. Κοιμάστε. Την κίτρινη φανέλα. Την κίτρινη φανέλα, ναι. Κάτω κίτρινη με κίτρινη ψυχή. Δεν το λέω για την κίτρινη φανέλα. Εντάξει. Ρε Ολυμπιακέ, τρως γκολ από ποδοσφαιριστή που έκανε την τελευταία του πολύ καλή εμφάνιση εναντίον του ΠΑΟΚ. Τρως γκολ από ποδοσφαιριστή που έκανε την τελευταία του πολύ καλή εμφάνιση εναντίον του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να κάνει εναντίον του Ρακλή εμφάνιση. Τραγικός δεν είναι ο Κουαδράδο. Για τέτοιο επίπεδο. Ναι. Για τέτοιο επίπεδο, Σαν τον Καρσελάνη, σαν τον Καρσελάνη του Ολυμπιακού. Τραγικό. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Τελευταίο διάλειμμα. Έχετε άλλα 10-15 λεπτά για τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός από τα τελευταία τα οποία δίνουμε. Ναι, είναι η γειτονιά μας εδώ. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Έχουμε διάφορα μηνύματα, κύριοι, κυρίες, διεκδικούν τα εισιτήρια. Είναι 5, είναι αρκετά τα εισιτήρια, έχετε αρκετές πιθανότητες. Και το ζευγάρι γυαλιά ηλίου, έτσι, εισαγωγής, από νέα εσοδεία του Opticon Express, που έχει 3 μαγαζά στη Θεσσαλονίκη, 2 στο κέντρο και ένα δυτικά στη Νιου Ευκάρπια, ή γυαλιά πρεσβειοποίας με σκελετό τιτάνιου, ωραία κοπελίτσα, αρέσει. Ωραία κοπελίτσα. Αναφερόμαστε, παιδιά, στην 22χρονη που αυτοκτόνησε εδώ από το Λίμπερο απέναντι. Στο πώς λέτε, το κέντρο. Πώς λέτε, εσύ. Εστία. Στην αισθητική εστία, ναι. Απέναντι. Πάμε στον φίλο που περιμένει εδώ και ώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, θες να πεις. Όνομα και ομάδα. Έλα, ρε. Αποστόλης από Αγγλία. Αποστόλη, εσύ αλλάζεις τη φωνή σου κάθε φορά που βγαίνεις. Πάμε, πάμε, Αποστόλη. Φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, στα Midlands. Λοιπόν, ξεκινούμε με μια παράκληση, ρε παιδιά. Εσύ, Μάριε, σήμερα Αγίου Νικολάου, ρε φίλε. Λίγο με τις τσόντες και τους οργασμούς. Ρε φίλε, κάνουμε μια νηστεία. Έρχονται Χριστούγεννα. Εντάξει, λίγο ηρέμησε. Όχι, θέματα είναι. Πιο θέματα. Χάλαρα, τι πιο χαλαρά, θέματα. Εντάξει, είναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις τι λέω. Καθόμαστε να ακούσουμε λίγο αθλητικά, λίγο φουλιαμά και κλείνουμε το ραδιόφωνο κάθε 10 λεπτά. Εντάξει, ναι. Λίγο ήρεμα. Ναι. Πάρ' το πιο χαλάρα. Ναι. Είσαι σε πρωινή ζώνη, 10.30 ξεκινάς, 12 τελειώνεις. Νομίζω ότι είναι στιγμές που είσαι ό,τι πιο πουριτανικό έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Ρε φίλε, παιδιά ακούνε, καταλαβαίνεις, σου λέω. Ναι, ελληνικά μιλάω. Σχολείο είναι τα παιδιά. Ωραία. Τώρα να σου αναφέρω τώρα. Στο βαθύλακο δεν είναι. Αυτό το θέμα με την, ναι, 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 αυτό το θέμα με την Ίνα Ινάκη το άκουσα τελευταία μια μισή μέρα στις πιο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 σε 15 ραδιόφωνα. Τώρα μην το κάνουμε τώρα. Καλά, ρε, ό,τι ακούς τα άλλα ραδιόφωνα. Προλαβαίνει και 15 ραδιόφωνα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δημήτρη, ναι, ναι. Σήμερα που μιλάμε, από ό,τι διαβάζω, πρόκειται να παίξει και ο Κουρμπέλης και ο Βιαφάνης και ο Μολαδό. Τι νόμιζες. Με αυτούς. Συγγνώμη. Τι νόμιζες, λέω. Έτσι εύκολα είναι. Με αυτούς τους τρεις μέσα, πες μου σε παρακαλώ, ποιοι λείπουν από τον Παναθηναϊκό. Πες μου σε παρακαλώ. Ο Σαραβάκος, ο Δωμάζος, ξέρω ποιος λείπει. Με λίγα λόγια, ο Παναθηναϊκός έρχεται πλήρης. Ωραία. Μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Όπως τον Πανιόνιο. Μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει πουθενά. Όπως με τον Πανιόνιο, πλήρης. Άφησε με να τελειώσω. Μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός σκορπάει.
Δηλαδή θα φύγουν οι μισοί στην Ανατολή και οι άλλοι μισοί στη Δύση. Ωραία. Είναι μια τελευταία παράσταση, ρε παιδί μου. Να κερδίσουμε ένα τελευταίο συμβόλαιο καλό, να μας δουν οι σκάουτερς, να μας δει η Ελλάδα. Ρε Αποστόλη, στο Θεό σου, περιμένουν οι σκάουτερς να δουν το μάτς αυτό που στην Τούμπα. Τον είδα με τον Πανιόνιο προχθές, τον είδα κι εγώ. Μην κάνουν την τελευταία τους παράσταση στην πλάτη μας. Αυτό δεν θέλω μόνο. Εγώ δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο βλέπω τα ίδια σημάδια πάλι με τον Πανιόνιο και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Παιδιά, είναι δύσκολο το μάτς. Είναι πολύ δύσκολο. Αν παίξουν αυτοί οι τρεις, είναι δύσκολο το μάτς. 3-0 στο τέταρτο. Δύσκολο, και εγώ έτσι το βλέπω. Δύσκολο. Καλά, 3-0. Μακάρι να έχεις εσύ δίκιο, μακάρι να έχεις εσύ δίκιο και να έχω εγώ 3-0 στο 35. Αυτός το λέει επίτηδες, ρε. Τι επίτηδες, ρε φίλε. Το ξέρω. Περίμενε. Αν παίξουν και οι τρεις, είναι full. Είναι στην Ξάνθη τι είπα. Είπα 0-3 ο ΠΑΟΚ. Τι έλεγα το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Δεν πείτε κανέναν. Γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό. Γενικά, ρε παιδιά, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν διδάσκεται. Με την Ξάνθη πήγαμε χαμηλά την μπάλα και κερδίσαμε. Καλά, με την Ξάνθη. Ψηλά... Ναι, ρε φίλε, με την Ξάνθη. Εσύ μπορεί να υπονοήσω ότι θέλει. Όταν τη σήκωσε ψηλά την μπάλα, πάντως την έχασε μέσα στα χέρια του τερματοφύλακα. Εκεί με την Ξάνθη, λίγο, ναι, ναι. Δεν παίζει, πρώτη φορά η Ξάνθη. Δεν παίζει ο κόσμος. Δεν παίζει ο κόσμος. Ο Λουσέρο, μόνο που δεν έκανε σκάλι για τη μύτη του. Δηλαδή τραγικό, δεν παίζει. Εντάξει. Πολύ δύσκολο μάτς, Δημήτρη, και ειδικά με τις απουσίες μας. Ειδικά με τις δικές μας απουσίες. Πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Μακάρι να είδες κερδίσουμε. Φωτογραφία να... του Βιερίνη στο ΠΑΟΚ 24, είδες. Προσπαθεί το παιδί, ρε. Ο άνθρωπος είναι. Είναι αρχηγός, εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν λέγαμε να έρθει ο Βιερίνη, είχαμε κάτι τέτοια πράγματα στο μυαλό μας. Κατηγορούσαν. Δεν τα λέγαμε. Κάτσε, κάποιοι τι, διαφωνούσαν. Δηλαδή, κάποιοι τι διαφωνούσαν. Κάνει. Τι θεραπεία. Να κάνεις. Α, στο σπίτι, και είναι κάτι αυτό. Τελευταίο, ναι. Δημήτρη. Ναι, ναι. Δημήτρη. Ναι. Κάθε μέρα και από ένα αριστερό μπακ βγαίνει, έτσι. Τώρα έχουμε στραφεί στη γερμανική αγορά από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Γιατί από Γερμανία, μα είναι πάρα αυτό τον. Πώς το λένε, ρε, εσύ. Στάφιλ Λίντεν. Στάφιλ Λίντεν. Ναι, μακάρι, ρε φίλε. Μακάρι. Έγινε καλημέρα. Αποστόλη, να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά, ψυχούλα μου. Να είσαι καλά. Φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα κατάλαβα την πόδια αυτό, ανθρώπινο, ρε φίλε. Λέω τι μου δείχνει. Τι τώρα είναι, το κατάλαβα. Δεν φαίνεται. Συγγνώμη, ρε φίλε. Φωτογραφία δεν φαίνεται. Δεν κατάλαβα. Τώρα φαίνεται τι είναι. Τώρα κατάλαβα τι είναι. Βλέπει ποδόσφαιρο. Βλέπει μπάλα, Champions League. Έχει αυτό το μηχάνημα που φορτίζουν μπαταρίες, τι είναι. Ναι. Και κάνει θεραπεία. Ναι, τσάπι, τι βλέπει, ποιο μάτσι είναι, για δες. Όχι, κανένα σύριαλ θα βλέπει. Ολυμπιακό βλέπει παρομένως. Το Ολυμπιακά ναι, και το άρρωστο. Φανατικός. Ολυμπιακό βλέπει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα στον επόμενο. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Γεια σας. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζετε, αν θέλετε. Ναι, Βασίλης λέγομαι. Ναι, οπαδός του. Του Άρεος. Οπαδός του Άρεος. Βέβαια. Καλημέρα, Βασίλη, να σε καλά. Ναι, τώρα οι παοξίδες να ασχολούνται με μπάσκετ είναι περίεργο να πούμε. Είναι να ασχολείται Αλβανός με τουριστικούς προορισμούς. Λίγο περίεργο. Όπα, ξεπερασμένο αυτό. Το Αλβανός ναι. Τουρίστας είναι πολύ 90's. Πες κάτι ναι, άλλο. Ναι, ναι. Ναι. Σε λίγο θα λέμε Έλληνας τουρίστας σε ελληνικό νησί. Εκεί ήταν το γέλιο. Ακριβώς γι' αυτό το είπα να πούμε. Είναι σαν να ασχολείται ας πούμε, ένας Αλβανός με τουριστικούς προορισμούς. Ναι. Και χρόνια πολλά σε όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων και ειδικά του ΠΑΟΚ γιορτάζει ο μπαμπάκας τους. Γεια σας. Ναι, καλημέρα, Βασίλη. Τι βλάκας είναι. Με μιλάμε για το χιούμορ. Δεν συναντήθηκαν ποτέ. Άμα λέω δεν συναντήθηκαν ποτέ. Μαριανό. Τι να λέμε, ρε. Εγώ δεν έχω χιούμορ. Τι να λέμε. Τι χιούμορ έχεις. Πότε γέλασε εμείς έναν τελευταίο άνθρωπο. Γελατό, γελατό τώρα για αλήθεια. Το πιο αστείο από όλα που έχεις πει είναι ότι έχεις χιούμορ. Φαντάσου αυτό. Φαντάσου. Ορίστε ρε, τούμπα ουρές. Δεν είναι και πολύ μεγάλες. Εντάξει, ρε, εσύ τρίτη είναι σήμερα. Τετάρτη. Είναι κοντινή φωτογραφία, είναι υπόπτη. Τετάρτη, εντάξει, οκ, σιγά. Ναι, καλημέρα. Α, sorry, δεν υπάρχει. Παιδιά, προλαβαίνουμε άνετα άλλους δύο και τρεις αν είναι γρήγοροι, έτσι. Όχι, έχει live αυτή την ώρα απέναντι τώρα. Βγες στο μπαλκόνι. Α, στο τέτοιο. Α, ναι, η δημοσιογράφος. Είναι εδώ, είναι εδώ, απέναντι. Ναι, 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 ναι. Πώς τη λένε αυτοί. Οι δημοσιογράφοι του Εψιλον. Ναι. 2-31-0. 2-87. Μαριλίζ, έχει live απέναντι. Τράβα. Οκτώ. Πες την πούντουλα, πάει να βγει, να περάσει από πίσω. Τραγικό. 5-6 λεπτά ακόμα για τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τι 5, καθαρά 10 λεπτά έχουμε. Εδώ κάνουμε την κλήρωση. Να το. 9. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26. Mm-hmm. Oh. Νέκρα. Δημήτρη, νομίζω χρωστάμε ένα μήνυμα. Κατέβαλε πιο κάτω. Νομίζω. Το περάσαμε. Να το, να το. Ναι. Ναι, εδώ του 8-17. Α, είναι το δεύτερο μέρος, το έχεις διαβάσει, του Άλεξ Σίλβερ, ωραία. Για γυαλιά, ναι, οκ, okay, αυτό. Για γυαλιά, παιδιά, μέχρι στιγμής μόνο ο Θουβού, ο οποίος είναι οπτικός, έτσι. Με ποιον αλλάζει φανέλα ο Δημήτρης ο Νικολάου, από τόσους παίκτες της Γιουβέντους χθες. Σε ποιον πάει και ζητάει τη φανέλα, το είδα και δεν σήμερα άνεξε. Έχουμε Μάριμπορ Σεβίλη. Λίβερπουλ Σπάρτακ Μόσχας. Γιατί φοβάστε όλη τη Λίβερπουλ σήμερα. Γιατί είναι Λίβερπουλ.
Σε αυτό είναι, σε αυτή γιατί είναι αδιάφοροι, ρε φίλε. Είναι ποια είναι αδιάφορη? Δεν είναι αδιάφορη. Περίμενε. Η Σπάρτακ θέλει μόνο νίκη. Ναι. Μόνο νίκη. Ναι. Θα ισοβαθμίσει με τη Λίβερπουλ και στα μεταξύ του έχει νίκη η Σπάρτακ και έχει ισοπαλία στο. Ναι, αλλά νομίζω έκανε καλαμπούρ στη Μόσχα η Λίβερπουλ. 1-4. Σοπαλία έλξη. Σοπαλία. 1-1. Ναι. Γιατί κόλλησε λίγο. Μαγική εικόνα. Κάτσε, έχει βάλει τα 7 με στη Μάριμπορ. Με στη Μάριμπορ η Λίβερπουλ. Ναι, ισοπαλία στα άλλα. Εκεί ήταν 1-1. Ευλακία τη Λίβερπουλ. Φέγερντ Νάπολη. Φόλα Λίβερπουλ. Και η Νάπολη κινδυνεύει. Φάινορτ. Δεν εξαρτάται την Νάπολη. Φάινορτ Νάπολη. Περιμένει ακροατή. Καλημέρα σα. Πάμε ακροατή και συνεχίζουμε. Ναι, καλημέρα. 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 Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε. Ωραίο. Κώστα, οπαδό του ΠΑΟΚ από την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Καλημέρα, Κώστα. Πάμε. Χρόνια πολλά στου. Νίκο. Σε όσους και σε όσες γιορτάζουν. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον Νίκο Γκάλι είπατε χρόνια πολλά. Βέβαια. Στην αρχή. Αυτό με τον Γκάλι. Να σου πω κάτι. Εγώ λέω χρόνια πολλά στον Νίκο Καρούλια. Αυτό με τον Γκάλι τώρα τι είναι. Χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλι. Βλάξε, βλάξ. Χρόνια αν πολλά. Δεν μπορείς να αντιληφθείς ναι. Γιατί είναι σημείο αναφορά ο Γκάλι. Με αυτού εδώ που λε. Χρόνια πολλά στον Νίκο Σαργκάνη. Καταρχήν δεν είπε στον πρόεδρο του Ηρακλή. Χρόνια πολλά στον Νίκο Βαφιάβη. Τον πρόεδρο του Ηρακλή. Εγώ το λέω. Του στείλε χρόνια πολλά. Του Νικόλα, εγώ του στείλα. Γιατί σε γλύφτηκε. Γιατί σε γλύφτηκε. Γιατί είναι φίλο μου. Όχι, δεν μπορεί. Πολύ φίλο σου είναι. Φυσικά είμαστε και συγχωριανοί. Ναι, μόλι φίλο. Μπράβο. Ο Βαφιάδη μου λέει ο Νίκο. Παρακαλώ, κύριε. Μάριε, σαν τον Τζαλτή δεν έχει. Τι να μιλήσω αφού δεν με αφήνουν αυτοί. Ειδικά ο ένα που είναι. Για τσίρκο είναι κανένα. Έτσι είναι η τακτική τη προπαγάνδα. Πάμε Κώστα μου, πάμε ψυχή μου, πάμε λε παιδιά. Άσε τώρα ψυχή μου τώρα. Πριν έλεγες να πούμε τις χαζομάρες και τώρα ψυχή μου λες. Κώστα, θες να με γνωρίσεις από κοντά. Άκου τώρα να το πω εγώ αυτό που θέλω. Εγώ που ήμουν στη Σοβιετική Ένωση τότε και νικήσαμε τη Σοβιετική Ένωση, τον έχω ψηλά. Έχεις πρόβλημα εσύ? Τι είπα τώρα, με γκολ του Μαχλά κέρδισε, ναι, Νίκος Μαχλάς, γιορτάζει ο Νίκος Μαχλάς. Όχι, ο Νίκος Γκάλης, ο Νίκος Γκάλης. Α, για το 87 λες. Ο Ασλαμάς, άκου λίγο, είναι κολλητός του Παπαγεωργίου και βγάζει ένα μίσος για το μεγαλύτερο Έλληνα αθλητή. Σοβαρότατος ήταν και πάρα πολύ καλός ο Χάρης. Πάρα πολύ καλός. Άστο Κώστα, απλά ο Χάρης ήταν άτυχος, διότι αν δεν υπήρχε Γκάλης, θα ήταν ο Χάρης στο νούμερο 1. Ναι. Στον Άρη. Καλά, πολύ απλά. Μπορεί να υπάρξει σύγκριση. Όχι, σύγκριση. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Γιατί ο ένας είναι μοντέλο και κούκλος και γκόμενος ακόμη και τώρα και ο άλλος είναι ελάτε να σας δίνουμε. Άιντε ρε πίσω άξονα να πούμε. Ναι. Πίσω άξονα. Ναι. Πίσω άξονα σε είπε. Ναι. Γιατί τον Χάρη τον φάγανε τα δύο ταφ. Η τηλεόραση και το τρίποντο. Τα δύο ταφ τον φάγανε. 40 πόντου στο τελικό και το σήκωσε μπροστά του Ζατσέγκο. Το καταλαβαίνεις αυτό? Διότι εκείνη η ομάδα είχε μόνο τον Γκάλι για μένα. Διότι όταν έβαλε ο Καμπούρη στις βολές ήθελε 3 δευτερόλεπτα το μάτς και μας βαρέσαν τρίποντο. Μάλιστα, μας βαρέσανε, μάλιστα. Τι κάνανε ρε φίλε, στα 3 δευτερόλεπτα βγάλανε επίθεση. Κώστα, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Ήταν μόνο ο Γκάλης. Εσύ περίμενε τον Γκάλη για να δεις μπάσκετ. Εγώ έβλεπα μπάσκετ 10 χρόνια πριν. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Συγγνώμη. Έβλεπα Άρη με Σπηλιώτη, με Χολόπουλο, με Διονύση Ανανιάδη. Έβλεπα ΠΑΟΚ με Μίτα, με Γκουσγκούνη Θεός χωρέστο, με Παρασκευά. Δεν περίμενα τον Γκάλη να έρθει. Παναθηναϊκό με Ιορδανίδη, με Κέφαλο. Ο Ηρακλής υπήρχε πριν το Χατζηπαναγιά. Ο Χατζηπαναγιά είναι το σημείο αναφορά. Χάος. Τι να κάνω. Για μένα που λένε μου είμαι Φόλα Κώστα Αιδινίου και Τέλης Μπατάκης. Ζητώ συγγνώμη. Μπατάκη έτσι κι αλλιώ. Ναι. Είσαι καθυστερημένος, ναι, ή είσαι πρόωρο γεννημένος, κάτι από τα δύο. Ενώ εσένα όταν γεννήθηκες ο μπαμπάς σου, τι χαρά έκανε. Ο Σεργέη τέλος αυτόν έχεις δει να παίζει μπάσκετ. Ο αδερφός του ποιος, πώς λέγεται, του Σεργέη. Ο αδερφός του πώς λέγεται. Έλα κάτσε. Σηκώνω δύο δάχτυλα, έλα κάτσε. Και Σεργέη έχω δει και Αλεξάνδρ Μπέλοφ. Έλα κάτσε ξανά, δύο δάχτυλα σηκωμένα. Και δεν έχει και αδελφό. Ο Μπέλοφ. Άντε αγόρι μου. Ψεύτη. Άντε αγόρι μου όπως είσαι. Άντε μην ξανα. Εντολή από σήμερα. Εντολή από αύριο κόβεσαι στο σπίτι. Τι κόβεσαι, από ποιον την εντολή? Κόβεσαι από αύριο. Όχι, όχι. Έχει ο Σεργέη Μπέλοφ από αυτό. Όχι, όχι. Άντε βραγόρι. Όχι. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ εσύ πέθανε άνθρωπο σήμερα. Μπέρδεψε του μπασίστε σήμερα. Θα μα τρελάνει. Του ντράμερ. Του ντράμερ μπέρδεψε. Πέθανε άνθρωπο που ζούσε. Μα τρελάνει. Θα στον φέρω αφήσα εγώ, άστο. Δεν πειράζει, θα μα τα μάθω εγώ. Πώς το λένε τον αδερφό? Σεργέη και Αλεξάνδρα, ρε. Άντε. Άντε και αφήσα του έχω και μαζί. Έσβησε ο Αλεξάνδρ Μπέλοφ. Το ξέρω.
Αυτό ήταν ο σκορ, λέει, του Χρυσού Καλαθιού στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 72. Που έγινε χαμός με την Αμερική, ρε. Σφαγή των Αμερικανών. Μήπως δεν ήταν αδέρφια, ρε, εσύ. Σφαγή των Αμερικανών, λέει. Και ο Σεργέι Μπέλοφ πέθανε. Έγινε η σφαγή των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί πέρα, ρε. Σφαγή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ρε φίλε, αυτοί πέθαναν την ίδια μέρα. 3 Οκτωβρίου πέθανε. Με διαφορά 2 ετών. Φοβερό. Άκου να δεις. Ναι, ρε, ωραίες μορφές. Τον έχω κάθο. Είναι σίγουρα αδερφιά. Έχω... Ναι, ρε, ναι, ναι, ναι. Έχω τον σε ένα καρφώνι με τα δύο χέρια με Σοβιετική Ένωση φανέλα τον, νομίζω τον Αλεξάνδερ. Πρέπει να έχω. Όχι, λάθος. Συγγνώμη, το Σεργέι. Συγγνώμη, το Σεργέι. Ένα καρφώνι με τα δύο χέρια. Σε Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι μια πολύ κλασική άφησα της εποχής. Αυτά. Στο παραπέντε. Αλλά αυτό τώρα επειδή είναι Νικολάος, χρόνια πολλά Νίκο Γκάλι. Και εγώ, χρόνια πολλά Νίκο Σαργκάνη. Χρόνια πολλά Νίκο Κασάπη. Τεράστια μορφή του Ηρακλή. Φοράκλα. Φοράκλα. Τεράστια μορφή. Και του Άρη μετέπειτα. Εντάξει. Βασικά του Ηρακλή. Που ήρθε από τη Γερμανία. Καλημέρα, είπα. Καλημέρα, λέει ο 887 Οριανός. Είπα δεν θα στείλω σήμερα, αλλά πάλι δεν έχουμε χιούμορ εμείς. Καλά που έχουν χιούμορ οι στραβοστόμηδες της Νεάπολης. Έλεος. Και στον Πανιόν είπες Μάριε 03. Το κάνεις επίτηδες ούτως ώστε αν δεν βγει να κατηγορείς τον ΠΑΟΚ που δεν μπόρεσε να κερδίσει το λοιμό. Σε καταλάβανε. Στον Πανιόν είπα 03. Σε καταλάβανε. Αν το βρούμε το 03 αυτό, έχετε εσείς οι δύο, και ο Δασκαλάκης επί ένα μήνα ό,τι θέλετε να τότε να πίνετε. Αυτό δεν χρειάζεται, είναι έτσι κι αλλιώς. Εξασφαλισμένος. Από το συγκεκριμένο μπορεί να με κεράσει από αλλού. Ναι, θα τα παίρνει και από αλλού. Φτάνει. Να έρχονται να παίρνει και στο σπίτι. Κανονικά. Στον Πανιόνιο δεν είπα. Μπορεί να πάω μία φορά έτσι για χαβαλέ. Αυτό εδώ το Κυριακάτικο εγώ το βλέπω στο 35-3-0. Και ζητώ συγγνώμη, το λέω με όλο το σεβασμό στο Παναθηναϊκό. Με όλο το σεβασμό, έτσι. Χθες ο Ραπτόπουλος βγήκε στην εκπομπή, κατήγγειλε ότι τον Μπέο τον παίζουν συνέχεια διαιτές της ΕΠΣΥΜΗ. Ναι. Φίλος μπήκε και το ψάξε. Ναι. Δουλειά έχει. Και είδε ότι από τα 10 μάτς μόνο 3 τον έπαιξαν από την ΕΠΣΥΜΗ. 30% ρε φίλε από μια ένωση. Από τις 52, 30% δεν τον παίζει. Δεν παίζουν κριτική στη γάμα κατηγορία Θεσσαλονίκη. 30%. Δεν ανεβαίνουν από κάτω. Εσείς γιατί έχετε μια τάση να υπερασπίζεστε τον Μπέο δηλαδή και τα λοιπά. Τι μανία είναι αυτή με τον Μπέο. Μπήκε ο φίλος για να διαψεύσει τον Ραπτόπουλο. Για πες λίγο το Κοριόπολης, τι έγινε, τα κακοκουργήματα. Η σύσταση εγκληματικής. Τι να γίνει. Τίποτα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τίποτα δεν τι είναι. Άλλο να γίνει. Τίποτα. Τελικά αποφάσει δικαιοσύνη. Πλημελήματα. Και τι να κάνουμε. Να τα τονίσουμε όπως τονίζαμε τα κακουργήματα. Αλλά άμα το πούμε αυτό, είμαστε τέτοιοι του Μαρινάκη και του τέτοιου την πραγματικότητα. Φίλε, αυτά που είδαν τα μάτια μας και άκουσαν τα αυτιά μας, τα άκουσαν όμως. Πραγματικά τα άκουσαν. Από τον Μπέο. Από μαγνητόφωνο. Από όλους αυτούς. Κυρίως από τον Μπέο. Δεν σβήνουν. Με τον οποίο ήσταν καλιά τώρα. Δεν σβήνουν. Δεν ήσταν καλιά τώρα με τον Αχιλιά. Με από τον οποιοδήποτε από όλους αυτούς. Είναι, αλλά ο όπως και τη άλλη οργάνωση. Ο κύριος πρωταγωνιστής, όσων άκουσαν όμως, είναι ο κύριος Μπέος. Στις κασέτες και θα δίνει ο Μπέος. Κυρίως είναι αυτός. Φιλικό. Με τον οποίο ήσταν καλιά. Φιλικό έχεις πει, Μάριε. Φιλικό. Μάρι δεν έχει απάντηση, καταλάβεις αυτό που λέω. Που, μετά τον αγώνα. Περίμενε, μην πιάνεσαι, ρε, αυτό δεν είναι να σε κάνει. Ακούς, τα μάτια μας τι ακούσαμε και λέει. Τα ακούσαμε τον Μπέο, με τον οποίο τώρα είναι αγκαλιά. Ποιο είναι μόνο αγκαλιά, αγκαλιά είναι με τον Μπέο. Επειδή πάει στην Τούπα ο Μπέος. Αγκαλιά με τον Ιβάν δεν έχει βγει ο Μπέος. Έχει βγει και ο Κούγιας, δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Έχει βγει και ο. Κανένα δικό σου έχει. Ο Αχιλλέας δεν στηρίζει δηλαδή. Δεν ήταν στο Μακεδονία Παλά στις συναντήσεις των ενώσεων προεκλογικά και τέτοια. Δεν στηρίζει αυτή την κατάσταση του γραμμένου κτλ. Ο Μπέος. Είναι απέναντι. Δεν ξέρω αν ασχολείται, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Αυτά όμως που είδαμε και ακούσαμε δεν μπορούν να σβήσουν. Ούτε από την υπόθεση του 11, ούτε από την υπόθεση αυτό την επόμενη. Αυτό ακριβώς λέω. Εγώ είμαι παραδοσιακά. Εγώ ήμουν απέναντι στον Μπέο και όταν ήταν με τους Μαρινάκηδες και όταν είναι μαζί σας. Εσείς αλλάζετε. Ναι. Εσείς αλλάζετε. Στρατόπεδα. Κλείνουμε. Με την κλήρωση. Να έρθει η εκπομπή της αλήθειας και της εξυγίανσης. Μέχρι να βρει ο Δημήτρης να πω ότι κανείς δεν κερδίζει γιατί πολύ απλά ο Θουβού είναι οπτικός, δεν θέλει να πάρει γυαλιά. Ο Δημήτρης Νικολάου πήγε και άλλαξε φανέλα με τον Σάμι και Ντύρα. Δηλαδή, πού να ξεράσω τώρα, εδώ, στην τουαλέτα, σε μια λεκάνη, έλεος. Νικολάου, άντε παλικάρι μου, σηκωφύγε. Άντε, με τη μεγάλη απάτη. Δηλαδή, ο Άρης εκεί έχει δύο παίκτες, τρεις κλάσεις πάνω. Λευτέρη Τζόγλου και Χουσέιν Μουμίν. Θα την πάρει ρε εσύ και θα σβήσει το Κεντήρα, θα βάλει Γκουαΐν. Πει το πρόβλημα. Μπορεί, εντάξει. Έλεος Νικολάου. Με τον Κεντήρα. Έλεος. Με τον Κεντήρα να αλλάξει εσύ, φανέλα. Εσύ Νικολάου άλλαξε με τον Κεντήρα. Τον είδες μπροστά σου εκείνη την ώρα, ζητάς τη φανέλα. Όχι, όχι. Δεν ακούς κάντο όπως η Βικτόρια. Να το πεις φτούσου ρε αλυταρά.
Πήγε, φάνηκε, ρε. Πήγε, φάνηκε. Τον έβδε, πήγε, φάνηκε. Χρήστο, το είδες αυτό. Φεύγει όλο και πάει στον Κεντήρα. Θα τρελαθούμε. Αν έρθει ο Κεντήρα εδώ, τον κάνει 75 τέτοιου. Στον Κεντήρα? Ναι. Έχουμε κάτι χαλασμένα αυγά στο ψυγείο. Δεν ξέρω αν τα έχει δει. Είναι εδώ πέρα από το 2005. Είναι τα μόνα που δεν έχει πάρει από το ψυγείο. Όλα τα άλλα τα έχει πάρει. Σε αυτό, ναι. Εσύ και ο Κρίστοφερ. Νικητέ. Σε αυτό, ναι. Ο κύριο Ζατάγια. Ο κύριο Ψαρόπουλο. Ψαρόπουλο. Η κυρία Τσιάρα. Τσιάρα. Ο κύριο Ξανθόπουλο. Ξανθόπουλο. Και ο κύριο Τόλη. Τι Τόλη. Σωτήρη Τόλη. 4,72. Και πού το ξέρει το γιατί τι λέει ο κύριο Τόλη. Υποθέτω. Τόλης. Ο Σωτήρης είναι το μικρό. Είναι, Τόλης είναι το μικρό. Τόλη, υποθέτω. Τι είναι το επώνυμο. Τόλη, Ξανθόπουλο, Τσιάρα, κυρία είναι. Ψαρόπουλο και Ζατάγια. Ο Ψαρόπουλο πώ λέγεται το μικρό. Θα ειδοποιηθούν. Ο Ψαρόπουλο πώ λέγεται το μικρό. Ναι. Για να είναι λίγο πάνω, δεν υπάρχει καμία τρεφή. Νίκο. Χα, γιορτάζει. Χρόνια πολλά. Ο Νίκο. 3-4-4. Και πάω και γιορτή σήμερα. Ο Ζατάγιας είναι Απόστολος. Απόστολος. Δεν γιορτάζει. Ζατάγιας. Ζατάγιας. Μάλλον, μάλλον γιατί μου βγαίνει με ένα Ζατάγιας να το πω. Ζατάγιας. Εκ του Χαντακιά. Ξεκινάμε με πάω 24. Ένα τελευταίο ρηφρές, Δημήτρη. Τι να κάνω. Κάνα τρελό μου, έκανα τελευταίο. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Πολύ ωραίο το ποτάκι. Φίλοι του Ηρακλή, μην ξεχνάτε. Τρεις η ώρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Όλοι οι δρόμοι. Ηρακλής 1908. Άρης Παλαιοχωρίου, 1952. Έχεις τη γάμα εθνική, τι μεσοωριστήριο. Πρέπει να είναι γύρω στα 1200. Εισιτηρίων. Εισιτηρίων σου λέω. Όχι πώς είναι στο γήπεδο, εισιτηρίων. Σαν μεσόωρο σου βγάζω, ναι. Ρε φίλε. Σαν μεσόωρο. Δηλαδή έχεις στο Λαγκαδά είχε 2.000 άτομα, α πούμε, έκανε εκτός έδρας. Άλλο Λαγκαδά, φίλε. Ναι. Στα εντός έδρας. Είχε 2.000 άτομα σε πρέπει, κερκίδα. Σαν εισιτήρια. Συγγνώμη, σε κερκίδα που χωράει 800 είχε 2.000 άτομα. Στο γήπεδο όλο μου το είπαν 800 άτομα, είχε. Εμείς ζωντανά. Να σε δείξει και εσένα τώρα, στην τράπεζα, περίμενα. Ναι, ξαναλέω. Η κερκίδα αυτή που την τίνκαρες χωράει 800 άτομα. Δεν 800, παραπάνω είναι. Αφού είχε και το κενό που ήταν η Λαγκαδιανή. 30 φωτογραφίες ήταν, ρε φίλε. Περίμενε. Μη με τρελαίνεις. Νάτι, live, απέναντι. Mm-hmm. Ωραία, έλα, κλείσει να πάω να βγω στο live. Γεια σας, πάω 24 στους δέκτες σας σε πολύ λίγο.